Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνει και πως το πεις τεστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας αναμένεται να γίνεται με τον Θανάση Πολίτη. Στη ρύθμιση των ήχων, τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Την κυρία Ευηγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ωραία που καμπισιά ρε μας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340 Μετρόπολης 95,5 στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδο στο κινητό στη σελίδα μας στο Facebook. Ακούστε τα καλά νέα της Canon στους εκτυπωτές και συγκεκριμένα της σειράς Pixma με σύστημα συνεχούς παροχής μελανιού της Canon, το οποίο χρησιμοποιεί επαναγεμιζόμενες δεξαμενές και επιτρέπει εκτυπώσεις μεγάλου όγκου με σημαντική μείωση του κόστους για το μελάνι. Έτσι εκτυπώνεται έως και 7.000 έγχρωμες και 6.000 πρόμαυρες σελίδες με ένα μόνο σετ 4 φιαλών μελανιού. Το G1300 είναι εκτυπωτής, το G2400 είναι πολυμηχάνημα, ενώ το G3400 είναι το πολυμηχάνημα το οποίο υποστηρίζει Wi-Fi και προσφέρει δυνατότητα γρήγορης και εύκολης εκτύπωσης χωρίς καλώδια για υπολογιστές, με την εγκατάσταση ενός δωρεάν SW Canon Print App για smartphone και tablet. Προτινόμενη τιμή για το G3300 199 ευρώ και επιστροφή χρημάτων 20 ευρώ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Διαθέσιμο στα Public, στα MediaMark και στα καταστήματα Κοτσόβολος. Υπενθυμίζω ότι ανήμερα Χριστουγέννων 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή Αδρομίου σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Δεν πιστεύω αυτοί που θα έρθουν να έχουν περισσότερα λεφτά από εμάς. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Εσείς οι οποίοι θέλετε να μετέχετε σε αυτό, καλέστε τώρα το 2310 για τα 390. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχετε σε αυτό, όπου και η μεταφορά θα είναι δωρεάν, να έχετε κάρτα ανεργίας η οποία είναι σε ισχύ. Να σε πω κάτι. Να μου πεις. Εγώ θα ζητούσα και το Ε9. Ξέρεις γιατί? Μπορεί κανένας 20 χρόνια να έχει καταληστέψει την Ελλάδα, κανένας πασόκος, να βγάλει κάρτα ανεργίας για 2 χρόνια και να έρθει να φάει και τζάμπα. Να έχεις υπόψη σου. Κάμος καλοκεφαλής. Να πας πάνω και να διαφωνείς. Εγώ Ε9 θα ζητούσα. Στο deliveras.gr δεν χρειάζεται να έχεις τη γιορτή σου για να σου κάνουν δώρο. Γι' αυτό μπες στο deliveras.gr και κέρδισε ένα iPhone 6 χωρίς κλήρωση. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σε πόντους, άρα και σε αξία παραγγελιών, κερδίζει αυτόματα την πρώτη θέση με live απεικόνηση των πόντων για απόλυτη διαφάνεια. Λέγε, χαρούμενο σε βλέπω, τι έγινε. Χαρούμενο με βλέπω. 20 λεπτά διαφημίσεις λέμε. Καλά, λέει ο άλλος. Σε έχουν βάλει εδώ πέρα να μου εντελάλει. Με βάλανε. Ναι, τι σε κάνανε. Δηλαδή, ωραία φωνή μεταλλική. Άμα λείπω, δεν θα τα πει εσύ. Σιγά μην τα πω. Θα βάλω την γραμματέα. Την άλλη εβδομάδα που θα λείπω, τι θα κάνει. Τι θα κάνω. Να έρθει η γραμματέα, θα τα πει. Τι είμαι εγώ. Η γραμματέα. Τι είμαι εγώ, διαφημιστή είμαι. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινο. Τι να σε κάνω, μου φόρεσε αυτό το γύρο που πώ κάνει τόσε διαφημίσει και κάνει και τον ειδοποιό και τον μοντέρ και τα πάντα. Στο γύρο που αν τι φέρνω εγώ, ρε. Παίρνω προμήθεια. Και λοιπόν. Εδώ τι εσύ, τι λοιπόν, ρε, με ήρθες με το πουκάμισο αυτό το. Πού θα πας και ήρθες με αυτό το πουκάμισο? Σε μία κηδεία. Σε μία κηδεία. Έτσι, με τα πουκάμισα από όξο θα πας. Και έτσι. Τι. Από μέσα δεν μπορώ να το βάλω το πουκάμισο. Πει θα μου πει με τέτοια ψωμοσάκουλα που έχω, πού να το βάλω το πουκάμισο από μέσα. Ζώνη έχει, φορά ζώνη. Δύσκολο. Παπούτσι τέμπο λίπερο. Το από πού το ξέδαψε αυτό το παπούτσι. Σε ποια αποθήκη το είχε. Σε ποιο υπόγειο. Και η κάλτσα τι, για να δω κάλτσα. Δηλαδή είσαι για δέσμο. Για δέσμο είμαι εγώ, ναι, την κάλτσα να δω. Εκπομπή έχω. Αντί τα σκάλτσα έφορεσες με παπούτσι σκαρπίνι. Αντίπας. Τι να σε κάνω, μωρέ. Αντίπας. Τι κηδεία.
Πάει να φάει τζάμπα μετά στην κηδεία. Έχει τραπέζι, να έχει υπόψη. Δεν θα πάω. Δεν θα πάει, θα φάει τζάμπα. Έχω άλλα πράγματα. Κονιάκ θα κοπανίσει εκεί. Δεν θα πάω, ρε σου λέω. Έχω άλλα πράγματα. 5-6 νουαζέτες θα φας. Έχω πιο σοβαρά πράγματα. Πιο σοβαρά πράγματα. Για μένα, ναι. Για σένα. Εντάξει, να πας. Πιο σοβαρά πράγματα. Ναι. Από κηδεία σε σοβαρό πράγμα. Ωραία θα περάσει την πέρα σου. Πρέπει να πάω κάπου αλλού για να αποφύγουμε κηδείες. Πρέπει να πας κάπου αλλού για να αποφύγουμε, άλλες κηδείες. Πόσο θα κοστίσει? Αρκετά έχει κοστίσει. Η κηδεία πόσο θα κοστίζει? Τα βάζεις κάτω και τα υπολογίζεις. Εγώ τον παπά μου τα κόκαλα τα πήγαμε, τα βγάλαμε. Πάει τα κόκαλα τα βάλουν σε ένα κασελάκι μέσα. Τώρα έχουν ανοίξει άλλοι, οι οποίοι έχουν χαβαλέ, έχουν όρεξη για διάθεση. Τι μας λες, σε κηδεία θα πάμε, μας λες τι θα μας κάνει? Φόρεσες αυτή τη μοσχαροκεφαλή, αυτό τι τραπέζο, μάντιλο είναι για να καλύψει αυτό το λαιμό. Πετσέτα του μπάνιου ήταν, γιατί την έκανε. Πετσέτα του μπάνιου, γιατί την έκανε γιακά. Βέβαια. Τέτοιο λαιμό που να τον καλύψει. Τέλος πάντων, τι θέματα έχει σήμερα για ενημέρωση? Δεν έχει θέματα. Δεν έχει θέματα. Περιμένουμε εσένα. Να βάλουμε μουσική. Άκουσα τον Παντελίδη στο αεροδρόμιο. Κηδεία, εσύ θα πας σε σοβαρά θέματα. Άκουσα και τον Παντελίδη του Ηρακλή, τον προπονητή. Όλα καλά, λέει, μια χαρά είναι. Μας ρίξει την ακροματικότητα μέρα και μίλα για. Φυσικά, ναι. Η μεγάλη Αριανάρα παίζει σήμερα over 1,5, έχει φραγεί να πούμε στο ημίγρονο. Ψάχνουν να βρω να το παίξουν. Η μεγάλη Αριανάρα, ναι. Η μεγάλη Αριανάρα για να βάλει 5-6 γκολ τον Νύκταρη. Με ποιον παίζει ο Άρης? Με τον Νύκταρη. Τρίκαλα. Με τον Νύκταρη παίζει. Τρίκαλα. Στα Χανιά είναι, λέει, αυτό που πλάκωσε τον Κούγια. Ο Κούγιας τον πλάκωσε. Ο Νύκταρης τον πλάκωσε. Έτσι ο Κούγιας έλεγε ότι τον πλάκωσε αυτό. Πού να ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Κουμπάρι με τον Θόδωρο είναι. Ποιο Θόδωρο? Ο Καρυπίδης. Ο Νύκταρης. Ο Νύκταρης. Ωραία, αυτές είναι οι κουμπαριές. Όχι εσύ που έκανες τον Παλί εκεί πέρα. Τώρα δεν το βλέπω. Αυτές είναι οι κουμπαριές. Αυτές είναι οι κουμπαριές. Να κάνεις κουμπάρο πολιτικό, να κάνεις κουμπάρο, ξέρω εγώ, τον Νύκταρη, να κάνεις κουμπάρο τον Κούγια, να κάνεις κουμπάρο, ξέρω εγώ, τον Ζαγοράκη, να κάνεις κουμπάρο, να φέρεις τον Κουτσιανικούλ εκεί. Αυτές είναι οι κουμπαριές. Κουμπαριές τώρα να πας εσύ. Να πας εσύ τώρα υπάλληλο στο ταχυδρομείο με τον υπάλληλο του ραδιοφόρου να κάνουν, να πάτε τις γυναίκες, να τσακωθούν οι γυναίκες, πάει κουμπαριά. Τι να σε κάνω, μωρέ. Σιγά, μη. Απ' εκεί, Βίχη, απ' εκεί. Μας κολλήσει καμιά γρήπη. Μια εβδομάδα έχουμε το live. Μας κολλήσει καμιά γρήπη. Πεταχτεί κανένα σάλιο από σάλιο ρινόκερου. Θα ξαπλωθούμε 4 μέρες ανάσκελα. Το πολύ πολύ να γλιτώσει η φίλιο. Η φίλιο θα γλιτώσει. Λοιπόν. Το που κάμισε από όξα το έχει. Είδες καθόλου πρωτάθλημα Γερμανίας θες? Θες να δω πρωτάθλημα Γερμανίας? Όχι. Πρωτάθλημα Γαλλίας? Ούτε πρωτάθλημα Γαλλίας. Ούτε θες είδες μπάλα. Δεν είδα μπάλα, ρε, όχι. Κάτι λίγα είδα. Ναι. Έπαιξε στο στίγμα και τα είδες. Είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, ας πούμε, για να καταλάβω. Χτες δεν έπαιξα. Δεν έπαιξε και είδες μπάλα. Τα έβλεπα. Ναι. Αυτό είναι καλό. Τι κατάλαβες από αυτά που είδες? Τίποτα. Αυτό είναι. Αυτό... Είτε πήγαινες να τα δεις είτε να μην τα δεις, Σάββατο θα καταλάβαινες τίποτα. Δεν θα καταλάβαινες. Εσύ αποκλείεται να δεις μάτς χωρίς να παίξεις. Βλέπεις για να ξέρεις τι πρέπει να παίξεις την άλλη φορά. Ενάτο, για το στίγμα το είδες. Άρα κάτι θα καταλάβεις για να παίξεις την άλλη φορά. Άμα δεις ένα μάτσο 90 λεπτά, εσύ δεν κάτι θα καταλάβεις. Δεν γίνεται. Θα καταλάβεις. Και πώς καταλαβαίνεις τι πρέπει να παίξεις? Παιχνιδιού θα καταλάβεις. Μόλις κάνει φρουρ το διαιτητής, ναι, θα καταλάβεις ότι τελείωσε το παιχνίδι. Το κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έλα, μπορεί τώρα σοβαρά θέματα υπάρχουν. Πάντα. Για πες. Το οποίο ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα στην Ιαπωνία, τώρα στο κύπελλο συλλόγων. Σλόγων. Συλλόγων. Και θα αρχίσει να εφαρμόζεται κανονικά. Πού, ποιο, τι θα είναι? Παγκοσμίως. Ναι, τι πράγμα. Πρώτα απ' όλα, ο διαιτητής θα βλέπει το instant replay για να αποφασίσει το replay. Ναι. Δηλαδή, το άμεσο replay. Ναι. Αν μια φάση έχει αμφιβολίες, αν είναι goal, αν πέρασε τη γραμμή, αν είναι πέναλτι ή όχι. Ναι, ναι. Αν είναι κίτρινη ή όχι. Από αυτό θα εξαρτηθεί. Δηλαδή, αν έχει αμφιβολία αυτός. Ο ίδιος, όχι, τον ενημερώνει. Στάσου, ο τέταρτος ή η βοηθή του. Α. Ο ίδιος θα αποφασίζει, δεν θα υπάρχει μια άλλη επιτροπή. Α, δηλαδή, άμα γίνει μια φάση και πάει ο παίκτης και του πει: άρα, δε στο βίντεο, ρε κουφάλα, δε στο βίντεο κτλ. Τι γίνεται, έχει αυτή φτάσει? Όταν θα αποφασιστεί να εφαρμοστεί το μέτρο. Είσαι παίκτης, παιδάκι μου, εσύ. Ναι. Όπως το θέτεις εσύ. Κάνω εγώ ένα μπέναλτι σε εσένα. Όπως το θέτεις εσύ. Κάτσε, να σου πω το... Μπορούν να διαμαρτύρονται κάθε 5 λεπτά. Αυτό γι' αυτό. Τι θα γίνει, δηλαδή, κάθε 5 λεπτά. Ναι. Πρέπει να οριστεί κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, έτσι και. Προφανώς θα υπάρξει κάποια δομή. Δομή. Ναι. Για το πότε θα πρέπει να εφαρμόζεται, ναι, το πώς θα εφαρμόζεται, ναι, ναι, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Πάρα πολύ ωραία. Κακό δεν είναι. Όχι. Καλό είναι. Ναι. Κακό θα είναι να σταματάει το παιχνίδι, το κάνει time out, το σταματάει το ρυθμό κτλ. Αυτό είναι κακό. Είμαι πάντα της φιλοσοφίας ότι. Ναι. Και δική μου γνώμη. Δική σου, ναι, τι. Ότι ναι, στο μπάσκετ 99% ο καλύτερος κερδίζει το χειρότερο. Ναι. Στο ποδόσφαιρο όμως, επειδή είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Όταν δεν γίνονται λάθη, ναι, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, ναι, του να κερδίσει. Αυτό τη σχέση με τη διαιτησία τώρα που μεγάλη. Για πες.
βλέπει ο άλλος ένα παιχνίδι. Ναι. Και βλέπει ότι δεν δίνει ένα πέναλτι στο μικρό. Ναι. Και σου λέει ευνοούνται συνεχώς οι μεγάλοι. Ναι. Και δεν έχουν άδικο. Να πω... Σου λέει προστατεύονται τα εκατομμύρια που δίνουν και κάνουν ναι. και φτιάχνουν και δείχνουν. Να πω την αμαρτία μου. Παρακαλώ. Αυτό θα γίνει και θα την πληρώσουν πάλι οι μικροί. Γιατί θα γίνει αυτό. Ναι. Σου πονηρεύεσαι να πούμε για τους στόχους. Δεν ονειρεύω. Άκου εδώ, εσύ πονηρεύεσαι. Εσύ και άλλοι φελοί που ακούν τώρα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Θα παίξει ο Ολυμπιακός με μια ομάδα, ας πούμε την Παναχαϊκή, λέμε. Ναι. Στο Καραϊσκάκι. Και θα ακυρώσει γκολ του Ολυμπιακού. Ναι. Εκεί θα πάει ο διαιτητής να δει. Άμα ακυρώσει γκολ της Παναχαϊκής, δεν θα πάει να το δει. Παίζει Ηρακλής, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός στο Καφτατζόγλιο. Βάζει γκολ ο Ηρακλής, το οποίο είναι αμφισβητούμενο, μετράει. Εκεί θα πάει ο διαιτητής. Θα λειτουργήσει λοιπόν υπέρ του μεγάλου πάλι. Ό,τι και και μετά θα λέμε εδώ, ό,τι φάση την άλλη! Άκουνα, γιατί δεν πήγε να δει το YouTube! Άκουνα. Ο αλήτης! Το YouTube, ρε. Ναι, το αυτό ρε, παιδί. Ήδη. Ναι. Ήδη. Α, τι θα γίνει? Ήδη. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Θα γίνει τη κακομήρα. Ήδη. Ναι. Τη κακομήρα γίνεται το μεσημέρι. Ναι, ναι. Ήδη, ήδη εφαρμόζεται το εξής. Ναι. Όταν η μπάλα περνάει ή δεν περνάει την γραμμή, ναι. μέσα σε δευτερόλεπτα, ναι. τον ειδοποιούν το διαιτητή τι έχουν δει. Άκου τώρα να μάθει. Άκου και εμένα. Στο Champions League. Αυτό, ποιος θα τολμήσει, ποιος διαιτητής θα τολμήσει ένα γκολ που η μπάλα πέρασε ολόκληρη να πει ότι δεν την πέρασε. Άκου τώρα. Ποιος τολμάει, για πες. Παίζει ο Ολυμπιακός. Ποιος θα τολμήσει, άκου εδώ το τελειώσανε μετά. Κοκκίνε. Ποιος θα πάρει την ΕΠΟ, ΠΑΟΚ, αύριο η ΑΕΚ. Ποια ΕΠΟ ρε. Άκουρε τώρα να δεις εδώ τι θα γίνει. Πες ότι την παίρνει την ΕΠΟ πάλι ο Ολυμπιακός. Και τραβάει ένα σουτ. Ρεαλάζουν τα γράμματα. Ιδέα, άκου τι γράμματα θα αλλάξουν, ρε βλάκα. Θα αλλάξουν τα γράμματα για το φτωχό δεν αλλάζουν. Βλάκασε και φαίνεται. Βοηδομούσχαρο. Θα πάει μπάλα. Ποια είναι η πιο πλούσια θα χώρα πάει μπάλα. Σταμάτα ρε, να μάθεις το έργο ρε. Δεν τραβάει ένα σου το Ιντέγε, πάει δοκάρι και σκάει κάτω. Και το δίνει γκολ ο διαιτητής. Τελείωσε λένε... ο διαιτητής. Πώς το πες? Τελείωσε. Ποιος τελείωσε? Ο διαιτητής. Αν έχει την ΕΠΟ σου λέω, βόδι. Δεν μπορεί να έχει την ΕΠΟ. Αν την έχει, ο ΠΑΟΚ θα την έχει. Ούτε ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να θα την έχει. Θα την έχει η ΑΕΚ. Ούτε ποιος θα την έχει, ρε. Αλλάζουν τα γράμματα. Πώς αλλάζουν τα γράμματα. Ο ισχυρός πώς θα έχει τώρα το. Μα δεν βλέπεις τι αλλάζει. Τι αλλάζει, για πες. Δεν πήρες χαμπάρι. Όχι, δεν πήρα χαμπάρι. Αυτό είναι το έγκλημά σου. Στο ότι δεν είναι μόνο να δεις πως παίζει η City. Πες μου, ποιο είναι, ποιο. Να μάθω, ποιο είναι, να το καταλάβω. Ποιος έκανε κουμάντο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο? Ποιος έκανε κουμάντο? Ο Μπλάτερ. Ο Μπλάτερ. Τώρα. Το τελειώσανε. Ποιος κάνει κουμάντο? Ήρθε ο Πλατινί. Ήρθε ο Πλατινί. Με συνοπτικές διαδικασίες το τελειώσανε. Ποιος ήρθε τώρα? Ο Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο. Τον τελειώνουνε. Ναι. Μέρες είναι. Και θα έρθει άλλος. Περίμενε. Και τι θα γίνει? Περίμενε. Ο ισχυρός πάντα θα ευνοείται. Υπάρχουν προσχήματα. Ναι. Λάθος κάνει. Εγώ κάνω λάθος. Υπάρχουν κάποια προσχήματα. Σε αυτή τη γη δεν αλλάζει τίποτα, ρεβόδι. Ο ισχυρός θα πάει μπάλα στο δοκάρι, θα σκάσει στη γραμμή, θα δώσει γκολ ο διαιτητής. Θα του λένε του Ηρακλή, ρε, κοίτα το βίντεο. Όχι, κατόπιν απέτηση. Θα φωνάζει εσύ με τη Χουάνη τη φωνή. Έγκλημα, Ηρακλή! Ποια χώρα κάνει κουμάντο σε όλη την Ιφίλιο? Οι Εβραίοι κάνουν κουμάντο σε όλη την Ιφίλιο. Αλλά είσαι σε άλλο πλανήτη. Καλά. Ποια χώρα κάνει κουμάντο? Οι Εβραίοι κάνουν κουμάντο. Δεν υπάρχει. Άκου τώρα, ποια χώρα κάνει κουμάντο? Δεν υπάρχει. Ποια κάνει? Οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί λοιπόν, ναι. Σε ποια χώρα είναι πίσω? Σε ποιο άθλημα σε είναι, ποια πίσω. Χώρα είναι πίσω? Σε ποιο άθλημα είναι πίσω? Σε ποιο άθλημα ως είναι... χώρα. Ως χώρα. Σε ποιο άθλημα είναι πίσω? Στο ποδόσφαιρο. Μα και λοιπόν. Πώς μπορούν να προχωρήσουν και να επικρατήσουν? Πώς, αν θέλουν. Αν πάρουν τα ενία, ναι. του ποδοσφαίρου στα χέρια τους. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, και... πώς θα τα πάρουν στα χέρια τους? Ξέρω. Εφαρμόζοντας την τεχνολογία μέσα ναι. στο ποδόσφαιρο, ναι. αλλάζοντας τα κόζια. Πάλι ο ισχυρός, πάλι τα ίδια θα λέμε. Και βίντεο να μπει πάλι ο ισχυρός, στο λέω να το ξέρεις. Πάλι θα φωνάζεται ο επόπτης. Αυτός πάλι θα κλαίτε. Επειδή χειρότερα θα κλαίτε. Κάνει εγκλήματα, όχι λάθη. Θα κλαίτε χειρότερα, ξέρεις γιατί ο θα κλαίτε. Ο ισχυρός δεν είσαι εσύ. Γιατί θα πει ο διαιτητής σε ποια φάση μπορεί να ευνοηθεί ο μεγάλος για να τη δει το βίντεο. Το καταλαβαίνεις, ρε Μοσχάρο κεφαλή. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα συνονοηθούμε. Τέλος. Τα γήπεδα αδειάζουν παγκοσμίως. Άσε μα τα λέγα. Αν παρακολουθήσεις. Τα γήπεδα αδειάζουν παγκοσμίως γιατί μπήκε τηλεόραση. Και αντί να πας στο Καφτατζόγλου να σε κάνουν τον κόλο για αυτόν τον μυθύρα 10 σαν τις μαϊμούς στον κόλο. Αδειάζουν, κάθεσαι στο καφενείο του Βασιλέως Ηρακλείου και βλέπεις το μας. Αδειάζουν τα γήπεδα. Αδειάζουν τα γήπεδα. Τηλεθεάσεις που πάνε, βόδι. Αδειάζουν τα γήπεδα συνεχώς. Από πού έχουν έσοδα οι ομάδες? Από πού έχουν έσοδα οι ομάδες? Ναι. Από το στοίχημα, από τη τηλεόραση, από πού έχουν στοίχημα? Από μια τεράστια αγορά. Ποια η οποία αγορά? Λέγεται Ασία. Η οποία είναι. Ξέρεις τι είναι να είσαι η Manchester, η Juventus, η Inter, η Milan, η Bayern και να πουλάς 5 εκατομμύρια φανέλες ενός ποδοσφαιριστή. Ξέρε την αμπελοφιλοσοφία σε... τώρα. Ποια? 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο είναι. Τι σχέση και θα διοικηθεί αυτό και θα ευνοηθεί. Άλλο σου λέω. Ο Πασάς με το Μοντέλο. Τα λεφτά που παίρνουν από εκεί ναι, ναι. δεν του ενδιαφέρουν τα γήπεδα. Ναι. Πλέον γεμίζουμε τουρίστε ναι, περισσότερο ναι, και λιγότερο. Μπράβο. Άμα δει την Αγγλία, ναι. τέρματα sold out που ήξερε. Ναι.
Εκεί έχει επηρεάσει η τηλεόραση. Ναι. Όπως βλέπεις, επειδή είδαμε ότι όταν κάτι πηγαίνει συνεχώς με τον ίδιο τρόπο ισχυρός δεν κερδίζει, απαξιώνεται το προϊόν. Αυτό στη γη δεν θα το αλλάξει. Πήρε η Λέστερ πέρσι. Ναι. Πάει να το πάρει η Νη στη Γαλλία. Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, ναι. Είναι πιο εμπορικό αυτό, ναι, και συμφέρει, ναι, και πιο πολύ άλλους που έχουν σκύπτρα στο ποδόσφαιρο. Τις στοιχηματικές εταιρείες. Εντάξει, εντάξει, καλά. Καλά. Κατάλαβες, Εξυπνόπουλε. Ναι, έχεις δίκιο, καλά. Έχεις δίκιο. Δεν είναι θέμα να έχω δίκιο, ναι, ή άδικο. Θα, γίνει το, θα το βρεις μπροστά σου. Και θα ευνοηθεί ο μικρός, ναι, καλά. Εντάξει. Θα το βρεις, καλά, καλά, ναι, μπροστά σου. Καλά, καλά, με ζαλίστα. Λέγε. Εντάξει, εντάξει. Τι σε ζάλισα? Τίποτα, δεν, από μέσα μου μιλάω. Από μέσα σου? Ναι, ναι. Πού να μιλούσε και απ' έξω σου. Είδες. Λοιπόν, πάλι, για να μην μιλάς, φάει ένα λουκάνικο τσουμάκια. Για τα καλύτερα στην πόλη, τα έχει το κατάστημα Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από τόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Εγλεκτά, αμυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς, τα οποία σίγουρα γνωρίζετε κι αν δεν τα γνωρίζετε, θα τα προτείνει ο Ραπτόπουλος, γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Είναι πείματα του ελίτη. Απαραίτητο των άλλων, ο Στέργιος Παρκανίζας διαθέτει μια σούπερ απίστευτη μοναδική κλειδαριά ασφαλείας με κύλιδρο Ιζέων, τον οποίο μπορείτε να βρείτε μόνο εκεί. Με κλειδιά τα οποία δεν αντιγράφονται πουθενά αλλού παρά μόνο με την ταυτότητά σας και επιστοποίηση ασφαλείας στο Τέργιο Πετκανίτσα. Μαθαίνετε περισσότερα για αυτήν, η οποία στην τιμή περιλαμβάνει και τα περαστικά, στο 85 27 27. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό, διαβάζω. Ναι. Αν φοράς κουστούμι, βγάλε φωτό και ανέβασε Γρηγόρη, τέλειωσε τους όλους και άστο διπλανό σου. Το θείο φως ήταν να ζηλεύει, λέω, Θουβού. Το θηρίο. Καλώς. Πάει σε κηδεία με φόρμα παραλλαγή. Δημοσιεύεσαι. Φόρμα παραλλαγή. Ναι, ό,τι πεις, ό,τι πεις. Τι είναι αυτό, ρε. Ό,τι πεις και ό,τι πιείς. Τα φοράνε οι κυνηγοί, ρε. Ο Κλάους τα πάει για κυνήγι, τα φοράνε. Ο Κλάους. Αυτό είναι φόρμα κυνηγού, ρε. Αυτό είναι φόρμα. Τι πας εκεί, θα πας. Παιδιά, πλησιάστε λίγο στο μικρόφωνο, μισό λεπτό. Έξω τα, λοιπόν, ήρθανε δύο παιδιά, δύο φίλοι. Τρεις είναι κόκκινα. Ο ένας έχει ξανάρθει. Τα παιδιά ήρθαν για πρώτη φορά. Δύο είναι ή τρεις. Ήρθανε δύο παιδιά από τη Βέρεια. Έχει ξανάρθει κανείς από εσάς? Όχι, κανείς δεν έχει ξανάρθει. Εσύ δεν έχει ξανάρθει? Όχι, δεν έχει ξανάρθει. Δεν έχει ξανάρθει. Γιατί λες ψέματα? Έχεις έρθει, ρε φίλε, ξανά. Σπαθεί. Όχι. Τι όχι, ρε, με το θείο δεν έχει ξανάρθει. Ποιο θείο? Με το θείο δεν είναι στην άλλη φορά. Καλά, τώρα μην την κάνετε εκπομπή αν είναι το θείο στην κατάλληλη. Για πλησιάστε. Για πλησιάστε. Από τη Βέρεια έρθετε μέχρι εδώ. Γιατί? Ήθελα να σα ακούσουμε. Να σα δούμε από κοντά. Να μα δείτε. Και τι διαφορετικό είδατε, δηλαδή, από αυτό που ακούτε? Ξέραμε κάτι. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Απλά θέλαμε να το δούμε από κοντά. Γιατί σα ακούγαμε χρόνια. Αυτό ο Σαμσόν, ο Γολιάθ, ο περίεργο του, είναι τελικά τέτοιο φόβο και τρόμο όσο εκπέμπει από το ραδιόφωνο? Από κοντά πώς είναι, δηλαδή? Τι να πω τώρα. Όχι, πες, δηλαδή τι. Κάνε εκπομπή τώρα, κόσμο. Πάμε τώρα. Δεν σε τρομάζει, δηλαδή, τώρα που τον βλέπεις? Όχι. 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 Τον βλέπεις με συμπάθεια, δηλαδή? Είναι μια χαρά. Ενώ στο ραδιόφωνο τον ακούς με αντιπάθεια. Όχι. Με συμπάθεια. Εσένα αντιπαθούν οι κόκκινοι ακροατές. Εσένα βρίζουν τον δρόμο. Εμένα δεν με βρίζουν. Εσένα σε βρίζουν. Και οι δύο καλείς. Έχεις πάρει το υφάκι του μεγαλοδημοσιογράφου του Ξερόλα και δεν σε γουστάρει ο κόσμος. Και στο Καφτατζόγλιο, άμα πας στην Αγίου Δημητρίου, έχει Σουλτάν Μερεμέτ, να ξέρεις. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν σε αγαπάνε ούτε οι ίδιοι οπαδοί σου. Σουλτάν Μερεμέτ. Λέγε. Λοιπόν, να πω ότι ένα από τα ραδιόφωνα του ομίλου Μετρομίντια και το PAOK FC City Store. PAOK? PAOK FC City Store. Σας προσκαλούν. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Ρώτα να μάθεις. Ναι, ναι. Τι θα κάνω, θα το διαβάσω ή θα σου εξηγώ? Πάω και FC City Store. Θα το διαβάσω ή θα σου εξηγώ? Να με εξηγείς κιόλας, μαγαζί. Λοιπόν, σας προσκαλούν σε ένα μοναδικό Christmas Street Party Event. Christmas Street Party Event. Ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι το οποίο θα γίνει στο δρόμο. Στο δρόμο θα γίνει. Ναι. Έλα. Για παιδιά και μεγάλους. Πού? Παραμονή Χριστουγέννων 12.30 το μεσημέρι. Περιμένουμε στο Πάω και FC Store Ερμού με Αγία Σοφία για 11.30 με 12.30 διαδραστικό δρόμενο για παιδιά, το pre-show. 11.30 με 12.30 live DJ set. DJ. Ναι. Μία παρά 20 με 1.30 χριστουγεννιάτικη δραστική παράσταση για παιδιά. Το χριστουγεννιάτικο εργαστήρι του Κορνίλιου Δώρου. Κορνίλιος. Ναι. 1.30 με 3 μουσική από το ανερχόμενο συγκρότημα Bliss. Bliss. Παράλληλα, ναι, ο συγγραφέας Χρήστος Ζαμπούνης υπογράφει αντίτυπο του βιβλίου Πάω Καφού. Ποιος είναι ο Ζαμπούνης? Δεν ξέρεις τον Χρήστο Ζαμπούνη? Όχι. Όσοι έχουν τρόπους καλής συμπεριφοράς και θέλουν να πάνε σε ένα,
να μάθουν να συμπεριφέρονται αυτός εδώ ο τύπος, η μορφή. Αν δεν το γνωρίζω. Τι κάνει αυτός ο Ζαμπούνης, να καταλάβω ο άνθρωπος. Χτύπα στο. Αλλά τι να χτυπήσει, μόνο το κεφάλι. Τι καλή συμπεριφορά κάνει. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το παιδί. Το Σαββαβίβ το γνωρίζει. Σαββαβίβ. Σαββαβίβ. Πώς το πες. Που έχεις, μα έχεις τρόπους. Πώς το πες. Ξαναπες το πάλι άλλη μια φορά. Δεν τα ακούσα, δεν τα άκουσα καλά τα αυτάκι μου. Για πες το. Να φορέσει ακουστικό. Σαββαβίβ. Τι είναι αυτό. Ο άνθρωπος αυτός. Ναι, ναι. Πέρα από αυτό έχει δηλώσει και είναι και ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, ο παδός του ΠΑΟΚ και κάνει το Σαββαβίβ. Εφελώς θα είναι. Είναι δυνατό, ρε, εσύ, να σε πάω ξύ και να έχεις τρόπους καλής συμπεριφοράς. Δεν είναι σωστός πάω ξύ. Εντάξει. Και θα μας μάθει αυτός καλή συμπεριφορά. Λοιπόν, δεν έρχεται στην τούπα του, μάθουμε. Το βιβλίο του λέγεται Πάω Καφού. Πάω Καφού. Θα πρέπει να κάνεις. Α, ναι, να διεκδικήσεις πνευματικά δικαιώματα. Πάω Καφού. Σαββαβί. Ξυλοπόδαροι και Άγιος Βασίλης θα φωτογραφίζονται με τον κόσμο που μοιράζουν εδώ να πάω. Ξυλοπόδαροι. Face painting για παιδιά. Μπουφές με. Είσαι μαλάκας τώρα. Εντάξει, δηλαδή, διαβάζω και σε κάθε λέξη που λέω, πετάς και κάτι. Θα κάνουμε και λάθος. Πάρ' το και διάβασ' το εσύ. Να δω μία λέξη και να σε ρωτώ. Το διαβάζω εγώ, ρε. Α, δεν λέγει. Ένα από τα ραδιόφωνα του ομίλου Μετρομίδια. Ποιο? Και το πάω και ποιο? Δεν γράφει. Ποιο? Στορ, σας προκαλούσε ένα μοναδικό Christmas Street Party Event. Για παιδιά και μεγάλους. Παραμονή Χριστουγέννων 12.30 το μεσημέρι. Σας περιμένω στο ΠΑΟΚ FC City. Στο Ερμού με Αγία Σοφία. Γεια! Στο Ερμού. 11.30 με 12.30. Διαδραστικό δρόμο για παιδιά. Η Ερμού έγινε στο Ερμού. 11.30 με 12.30 live DJ set. Δεν θα είσαι εκεί σίγουρα γιατί θα πάρουν άλλο DJ. Ναι. 12.40 με 13.30 Χριστουγεννιάτικη διαδραστική παράσταση για παιδιά. Τα Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι του Κορνιλίου. Τα Χριστουγεννιάτικο, ναι. 13.50 με 15. Μουσική από το ενερχόμενο συγκρότημα Bliss. Παράλληλες ενέργειες. Ο συγγραφέας Χρήστος Μπούνης. Υπογράφει αντίτυπα του βιβλίου Πάω Καφού. Έχει και τρόπους καλής συμπεριφοράς. Ξυλοπόδαρη και Άγιος Βασίλης. Δηλαδή αδύνατοι με το χοντρό. Θα φωτογραφίζονται με τον κόσμο και θα μοιράζουν δώρα. Πάω! Face painting για παιδιά. Μπουφέ. Τι είναι το face painting. Με ζεστό κρασί, άκου για σένα είναι. Ναι. Καφέ και ζεστή σοκολάτα. Ναι. Λοιπόν, μην το χάσετε. Έκανε 6 σαρδά. Και εγώ έκανα ένα. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Και δεν σε ενοχλούς. Ναι. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό σήμερα. Ναι. Λοιπόν. Λέγε. Συνεχίζουμε. Λέγε, λέγε. Επιμένεις. Εγώ. Και μου λες. Ναι. Με τα πάσα βεβαιότητας. Πάσα, ναι. Ότι, με τα πάσης βεβαιότητας. Ναι. Ότι ο Άρης έχει κερδίσει σήμερα. Ναι. Κάτσε, πάμε να το ποντάρουμε, φίλε. Over 1,5. Ημίχρονο. Δεν μου λες. Αυτό το θα κερδίσει ο Άρης είναι σαν την άλλη φορά που θα κέρδιζε. Όχι, αυτή τη φορά είναι τσεκαρισμένο. Over 1,5 στο ημίχρονο. Δεν θα πάω φυλακή. Όχι, δεν θα πας. Αν το βρεις να το παίξεις, παίξεις. Γύρω σε ένα 80 δίνει. Ένα 80 θα κερδίσει ο Άρης. Over 1,5 στο ημίχρονο σου. Όχι, θα κερδίσει ο Άρης, πόσο δίνει. Δεν ξέρω εγώ, ένα 20, ένα 15 αφού είναι φαβορί. Φαβορίτα είναι. Φαβορίτα. Λοιπόν. 1,76 έπεσε το over 1,5. Άντε λοιπόν. Παίξε τον Ευώδη να πάρεις κανένα φράγκο. Ευώδη, σε δίνουμε τα φώτα μας. Καραγκιόζη. Άντε να σε δω. Αχαρναϊκός αγροτικός στέρας. Ξεκινάει στέρας. Άσος. Θα χάσει ο αγροτικός. Μισό λεπτό. Ναι, παιδιά, ακούστε. Άσος. Ναι. Θα χάσει και με σκορ. Ναι. Τρίκαλα πανθρακικό. Ναι. Τρίκαλα άσο. Δώσε στήλο να σημειώνω. Δεν έχω στήλο. Δεν, θα πιάσει δεν έκλεψα σήμερα. Στήλω. Δεν έκλεψε. Ναι. Λοιπόν, τρίκαλα πανθρακικό. Ναι. Άσο. Ναι, άσο. Απόλο Μύρνη πανσεραϊκό. Απόλο Μύρνη. Δεν έχουν αφάνει τι αίρε. Πάμε παρακάτω. Άσο, ναι. Δεν ναι. Έχουν αφάνει τι αίρε. Ναι, ναι, τον καημένο. Σου λέω δεν έχουν αφάνει. Ναι, αυτά σου είπε ο Δηλμπέρη για να δικαιολογήσει. Εμένα μου πει ο Δηλμπέρη, δεν μιλάω μαζί του για να μάθω ειδήσει. Εγώ σου λέω. Με τον Τρεψάρια και με τον Κατσιαμπή και τον Δηλμπέρη, έτσι έχω μάθει. Εγώ με τον Κατσιαμπή. Κατά ο Κατσιαμπή παίρνει τα ψάρια. Άμα βρει ένα μαγαζί που έχουμε φάει εγώ με τον Κατσιαμπή και τον Δηλμπέρη, θα σε παραδεχτώ. Στα σπίτια του πα και τρώω κούτρα. Πάω στα σπίτια και τρώω κούτρα. Βουτάει ο Κατσιαμπή που είναι, πώ το λένε, βουτυχτή, παίρνει τι ψαρούκλε. Δεν φημίζομαι για κουτραδόρο. Κυσαμικό εγυνιακό. Κυσαμικό εγυνιακό. Διπλό. Πώ διπλό, δεν περνάει κανεί από το Κυσαμικό. Λέγε ρε, πια Κρήτη τώρα. Καλά. Λαμία Καλυθέα. Α, over και άσος. Over 4,5 λόγο. Λέγε, παρακάτω. Over... Αλλά έφυγε ο, έφυγε ο Γκόνια. Ναι. Οπότε άκυρο. Ναι, ναι, Πανελευσυνιακός ΑΕΣ Πάρτης. Διπλό λογικά. Όχι. Άσος. Σαν την άλλη φορά που είπες θα σπάσουν και τα τέσσερα θα φορεί. Τα για φίλοι σου δεν είναι. Η αδερφή μου που λέει, ναι. Πάμε παρακάτω. Και λοιπόν τι σημαίνει. Κάτι, δεν θα κερδίσουν. Τι θα γίνει. Ναι, φίλε, εγώ δεν είμαι διαστραμμένο μυαλό σαν και εσένα. Διαστραμμένο μυαλό. Εντάξει, εγώ τα λέω τα πράγματα. Τζάμπα φίλου έχει. Φίλο μου ένα, φίλο μου άλλο. Και λοιπόν. Παρακάτω, έλα, έλα. Καμιά πληροφορία δεν σε δώσαν. Παρακάτω, λέγε. Στο διάλειμμα ρωτούσε κάτι. Παρακαλώ. Και έκανε τα παιδιά να γελάσουν. Ήταν έξυπνο αυτό που έλεγε, αλλά προστεί αυτή η απορία. Τι απορία. Λοιπόν, πες, εγώ το βάζω σε διαγωνισμό. Ποιο πράγμα. Δεν είναι quiz, είναι διαγωνισμό. Τι ρέπε και τα παιδιά λοιπόν.
Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Facebook, δεν ανάγκη να χρεώνεστε. Χρεωθείτε κιόλας. Στο 54-340. Ναι, ό,τι τι. Για να μας πείτε τι θα γίνει πρώτα. Η νέα Τούμπα, το μετρό Θεσσαλονίκης ή το Αγία Σοφία. Δικό σου είναι το ερώτημα, όχι δικό μου. Εντάξει, ναι. Και εμένα μου φάνηκε αστείο, αλλά. Να βάλουμε και ένα τέταρτο ερώτημα. Θα σου πω ένα πράγμα. Όχι, θα σου το μετρό μέχρι το 19. Το μετρό μέχρι το 19 θα λειτουργεί. Οπωσδήποτε. Θα λειτουργεί, σου λέω. Δεν μου λες. Σε ποια μηνύματα θα σε θάψουν εσένα. Στη Θέρμη. Εγώ ρε φίλε, μετά από 5 λεπτά μπορεί να κλείσω τα μάτια. Όταν πεθάνουμε, σε ποια μηνύματα θα μας πάνε. Πού να ξέρω. Στη Θέρμη θα μας πάνε. Θα πρέπει. Άκουδο, θα μας περάσουν από το Χατζινάκο μπροστά. Ουπ, θα κάνουν τη στροφή εκεί, κατηφόρα δεξιά θα μας πάνε. Θα λιώσουμε. Τα κόκαλά μας θα τα βάλουν στο εστιοφυλάκιο. Εμένα μπορεί να με κάψουν γιατί είμαι και άθεος. Τέλος πάντων, πρόσεξε να δεις τώρα. Να σε κάψουν. Άμα δεις εσύ νέα Τούμπα. Μετρό. Μην τραβάς το χέρι μου, ναι. Πώς το λένε και τον άλλο. Και ο άλλος ο Τσιγκουναράς ο Μελισανίδης θα με κάνει τη Φιλαδέλφια. Έλα, συναρμολόγησε τα κόκαλά μου, φτιάξε με να πούμε κλικ-κλικ, να έρθω να σε βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η νέα Τούμπα, ξέρω τι από προσανατολισμό είναι αυτό. Σε περίοδο μεταγραφών και σε Χριστουγέννων θα κάνουν τη νέα Τούμπα. Γιατί να μην ο Ανδριόπουλος στη Σέντρα. Ποια Τούμπα θα κάνουνε, ρε. Γιατί εδώ, να μην γίνει. Εδώ σε Τερφόρ δεν πήρανε Τούμπα θα κάνουνε. Έχουνε δεκάρι με αεροτομή να πούμε. Στερείτε χρημάτων. Τούμπα θα κάνουνε. Συγγνώμη, στερείτε χρημάτων. Ποιο ξέρετε. Ο Σαβίδης. Γιατί στερείτε χρημάτων. Δεν το κάνει. Στερείτε χρημάτων να το κάνει. Γιατί ο Σαβίδης τι είναι. Χαρίζει. Δεν μπορεί να το... Γιατί δεν το κάνει. Δεν χαρίζει, αλλά ρωτάω. Δεν μπορεί να το κάνει και το ένα και το άλλο. Τι να κάνει. Ομάδα και γήπεδο. Να κάνει και ομάδα και γήπεδο. Άμα ήταν να κάνει ομάδα, δεν θα μιλάγαν για το γήπεδο. Αυτά τα λες κάθε καλοκαίρι. Ότι ξέρει. Εσύ τώρα... δεν θα χτίζετε καμιά Τούμπα να πούμε. Εσύ εδώ πόσα χρόνια είσαι. Πόσα χρόνια είμαι στο Μετρόπολη. 12-13 είμαστε. 12 χρόνια. 12 χρόνια. Πόσες μακέτες της νέας Τούμπας είδες τα τελευταία 12 χρόνια. Σπαθή. Δύο μακέτες. Ναι. Εγώ είδα 4. Και μία αυτή 5. Η γετέμαρχη τέχνη. Εσύ είσαι 16 χρόνια, 15. Από μακέτες έχω χορτάσει. Αυτό είχα εδώ και οργανωμένους οπαδούς που κάνανε εκπομπή, κάτι γλυκδιάριδες, κάτι βρωμιάριδες, κάτι αυτοί. Λέγανε να την κάνουμε την Τούμπα, να τη σκάψουμε. Διαφωνούσε άλλος. Όχι, λέει, δεν πρέπει να τη σκάψουμε. Λέει, θα είναι μεγάλο το κόστος. Θα έρθει να τα βρει από την τσέπη του. Το έχουν καταναλωθεί εδώ εκπομπές μεγάλες. Ας το παραμύθρε με τη νέα Τούμπα. Πάμε παρακάτω. Γιατί... Από προσανατολίζουν τον κόσμο του πάω. Ποιο να παραμυθιάζουν. Τι να παραμυθιάζουν. Εδώ τον Ανσαριφάρ δεν μπορούν να πάρουν. Τη νέα Τούμπα θα κάνουν. Πλάκα μας κάνει. Ο Ανσαριφάρ, θα σου πω τι έχει γίνει. Για πες μου, για να μάθω τι λοιπόν, έχει γίνει με τον Ανσαριφάρ. Ο Ανσαριφάρ τελειώνει το συμβόλαιό του και θέλει να πάρει κάτι καλύτερο. Ναι. Το ίδιο πράγμα κάτι καλύτερο θέλει να πάρει και ο μάνατζερ του. Μάλιστα. Ο μάνατζερ του, ναι. ως γνωστόν, ξέρει ότι στην Κίνα δίνουν λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν, και δίνουν πολλά λεφτά. Τι θες, πού θες να καταλήξεις. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Ανσαριφάρ. Καταρχήν δεν μπορεί να πάρει μανατζερικά τώρα, επειδή πιέζει ο χρόνος. Ναι. Σου λέει ο ΠΑΟΚ και πολύ σωστά κάνει. Ναι. Και κάθε λογική εταιρεία που σέβεται τα χρήματα που επενδύει. Ωραία. Γιατί να δώσω μανατζερικά τώρα. Ποιος να δώσει. Ο ΠΑΟΚ με ενδιαφέρει. Πόσα είναι τα μανατζερικά. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρεις. Κοντά στο 15%. Λοιπόν, και... γιατί να δώσω τώρα 150.000 στο μάνατζερ. Εντάξει. Να δώσω και άλλα 400 στην ομάδα και να μην τον πάρω το καλοκαίρι. Ναι. Ή να τον πιάσω να πάρει 50.000 μανατζερικά. Ναι. Τώρα και μια χαρά σου. Με το καλοκαίρι θα πάει σε άλλη ομάδα. Γι' αυτό. Να τελειώσω. Να τελειώσει. Ναι. Σου λέει αυτός. Ναι. Στην Κίνα πήρε ο Γιάννη 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Δεν θα πάρει δύο Ανσαριφάρ. Θα πάρει. Ναι. Δεν θα πάρω και μια 300 εγώ. Ναι. Γιατί να παρακαλώ για τα 150. Εσύ άμα ήσουν Ανσαριφάρ. Άλλο τι θα έκανα. Ναι. Και ο μάνατζερ του. Άλλο τι θα έκανα. Όχι, σε ρωτάω. Ο Γκρατσιάνο Πελέ. Ο Γκρατσιάνο Πελέ. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν πήγε. Πού πήγε? Να αγωνιστεί στην Κίνα. Ναι. Το ίδιο και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πίστευαν ότι αποκλείεται μάλιστα να φύγουν. Μάλιστα. Κάποιοι βλέπουν το χρήμα. Ναι. Δηλαδή το Μέση το δίνουν 500 εκατομμύρια. Να πάει πού? Στην Κίνα. Και γιατί δεν πάει? Γιατί ρε φίλε, τα πάντα σε αυτή τη ζωή δεν είναι μόνο χρήμα. Όχι, θα σου πω γιατί δεν πάει. Γιατί εκεί δεν έχει φώτα. Όχι. Γιατί αν πάθει καμιά γαστρεντερίτιδα στην Κίνα, ναι, το κολάντερό του μέχρι να το πάνε στο νοσοκομείο θα έχει σαπίσει να πούμε και θα πεθάνει πριν την ώρα του. Τουλάχιστον εδώ, φοβάται, τουλάχιστον εδώ, άμα έχει λεφτά, τραβά ένα κιανό σταυρό, βρίσκει το φίστα, σε τραβάει μια αυτή, σε σώζει. Δεν είναι τα πάντα χρήματα. Βρεάκου τη, σε λέω εγώ. Μπαλάτα τελατρόμπα, δεν σώζει. Τρόμπα μαλλιά. Δεν είναι δεν όλα είναι... χρήματα σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι με τρομερέ περιουσίε που δεν γλιτώνουν. Τι δεν γλιτώνουν. Δεν γλιτώνουν. Από άμα σε χτυπήσει την πόρτα, κούκου, ήρθα να σε πάρω, τον κάνει τζα. Κούπεπε και δεν πάει να κάνει τον μπέμπι, εσύ ήρθα να σε πάρω, σου λέει. Τελείωσε. Όσα και να έχει, τα σάβανα αγόρι μου δεν έχουν ούτε τσέπε ούτε πορτοφόλια. Χριστιανικά. Ποια χριστιανικά. Άστα. Ποια χριστιανικά. Άμα πα στην Κίνα, σου λέω και πάθει για στρεντερίδα, μπορεί να ψοφήσει. Στην Κίνα μπορεί να έχει πολύ καλύτερα συστήματα. Με 50 ευρώ στο πανιώτη σώζεσαι. Ερυπή οφθαλμού. Το κατάλαβες βοηδοκεφαλή ή δεν το κατάλαβες? Ραπτόπουλε, αν δεις εσύ νέα Τούμπα μέσα δύο χρόνια θα βγεις Αριστοτέλους με Γόβα και Στρικάκι. Εδώ δεν βγήκε ρότα πλήρως τα χρέη ο Ιβάν. Ποια χρέη πλήρως? Και το δημοσίευα. Το χρωστάει την εταιρεία του Ιβάν, ο ΠΑΟΚ 10 εκατομμύρια. Δηλαδή τον έχεις ηλίθιο τον Ιβάν.
Πανέξυπνο τον έχω. Δηλαδή τι ήθελες να κάνει, να τους χαρίσει τα λεφτά που πλήρωσε για τον Βρίζα. Ναι. Τα λεφτά που πλήρωσε για τον Ζαγοράκη. Χρωστάει ο ΠΑΟΚ παιδί με 10 εκατομμύρια. Όχι. Σε εταιρεία του Σαββίδη. Στο κράτος όχι. Δεν με νοιάζει. Στον εαυτό του χρωστάει ρε φίλε. Η μία τσέπη χρωστάει στην άλλη. Αυτό λέγεται χρέος. Αν πάει τώρα ο Κλαδάς με άλλους 50. Δεν μπορεί να τον πάρει. Και τον διώξουν τον. Αυτό λέγεται εξυπνάδα, διασφάλιση. Στάσου ρε κόκκινε, μην βιάζεσαι. Ναι. Βάλε Τρίτη. Από Τετάρτη βάλε Τρίτη. Βάλε Δευτέρα τώρα. Τώρα πάνε σιγά. Άκου τώρα το σοφό. Πάει ο Κλαδάς με τον Ραπτόπουλο και σένα. Ναι. Η θύρα 4 και τον διώχνουμε τον Ιβάν. Λέμε. Τα 11 εκατομμύρια πού τα χρωστάει ο ΠΑΟΚ. Πού τα χρωστάει, στον Ιβάν Σαββίδη. Η μία τσέπη στην άλλη. Επειδή είσαι άσχετος και αν δεν πληρώνει ο Μηταράς, δεν τελείωνε ποτέ το σχολείο. Σου λέω λοιπόν το απλό και αυτονόητο. Ο παπάς που σε χάιδευε στο γερό. Δεν με χάιδευε. Σε πέρασε τα μαθηματικά. Εγώ δέχομαι να πάω σε όποιο γιατρό θέλει. Τα μαγουλάκια στα τσίμπαγα. Να δει αν έχω κάποιο πρόβλημα. Τι πρόβλημα, γιατί να έχει πρόβλημα. Με κατηγορεί και για άκολο. Δηλαδή τη μία έτσι, την άλλη αλλιώ. Το μαγουλάκι λοιπόν, στο τσίμπαγε ο παπάς. Ποιο τσίμπαγε. Μην μπερδεύε. Σε ρωτάω λίγο. Στο κατηχητικό δεν τσίμπαγε. Το ότι εγώ διασφαλίζω σαν Σαββίδη στα συμφέροντά μου. Για να μην μπορούν να με τρυπήσουν. Τον ανθρωπάκο. Για να μην μπορεί να πάει η θύρα 4 και ο Κατσαρή να το κάνουν. Αυτό είναι φιέ. Δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ χρωστάει. Ο ΠΑΟΚ θα είχε πρόβλημα όπως έχει πρόβλημα ο Ηράκλης. Σαν ΑΕ χρωστάει. Όχι, ρε φίλε. Σε ποιον ανήκει ρε, η Δημέρα. Στο Σαββίδι δεν ανήκει. Βεβαίως. Δηλαδή, Σαββίδης χρωστάει στο Σαββίδι. Άρα δεν χρωστάει. Δεν χρωστάει. Είναι τρίκα αυτά τα οποία κάνουν πολλοί επιχειρηματίες. Λογιστικά. Λογιστικά. Βεβαίως. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πολύ ωραία. Δεν είναι αυτό. Μα μου λες ότι χρωστάει. Δεν χρωστάει. Ναι. Διασφαλίζει την επένδυσή του, ναι. Ούτως ώστε να μην μπορεί να την αρπάξει κανένα. Απαντώ στον Παοξή που έχει στείλει το μήνυμα. Ναι. Θέλει τα κούνια και στρίγκ. Εσένα 22 Δεκεμβρίου, 23 Δεκεμβρίου, μέχρι 31 Ιανουαρίου είναι μεταγραφές, σου τσαμπουνάει ο Μάκαρος ο Καγκάτσης μια νέα τούμπα. Και ασχολούνται τώρα 40 ανοματέοι από το πρωί μέχρι το βράδυ με τη νέα τούμπα. Και εγώ σου λέω ότι είναι επικοινωνιακό τρίκ και δεν πρόκειται να γίνει καμιά νέα τούμπα. Εγώ θέλω να πούμε να με φέρει σεντερφόρ για δεκάρι. Λένε οι Παοξίδες στην Τούμπα τη γειτονιά μου. Γιατί εκείνη η γειτονιά μου. Μπότσαρη, Ανατολική Θράκη, Κιζίκου, Μιζίκου, Μετρών, Ξερών, Χουρμούς κτλ. Θέλω δεκάρι και σεντερφόρ. Εγώ λέει το κάρκαδό μου το έκανα κοτρώνα και το πέταγα στα κεφάλια των αντιπάλων. Είχα χρυσό δοντάκι πριν 30 χρόνια και μετά τσουτσέρι πήγαινα στην Τούμπα, τα πόδια μου τα πλήνα κάθε Σάββατο. Τι να την κάνω ρε τη νέα Τούμπα. Και κατούρεγα στα δέντρα. Τι να την κάνει ο Παόξης στην Ατούμπα, εκπολιτίστηκε. Ναι, Ατούμπα, μπάλα θέλω να δω. Ζαμπούνης, καλή τρόπη συμπεριφορά. Ποιο ζαμπούνη, ρε. Το μάθω εγώ το ζαμπούνη στην Ελλάδα. Ποιο ζουράρι, ο ζουράρι για το ζουρλομανδία είναι ο ζουράρι. Άμα μα βάλει τρελόμετρο, εμένα τον Αλέφαντο και το ζουράρι, θα μα προσπεράσει όπω προσπερνάει η Πόρσε Καρέρα τα Κόρντομπα, ρε. Έχει τρελαθεί, ρε. Ποιο ζουράρι, ρε. Για το ζουρλομανδία είναι ο ζουράρι. Ο ζαμπούνη είναι, καλού τρόπου έχει. Ναι. Τι θα πει καλούς τρόπους, δηλαδή τι. Άμα τον παρκάρει κάποιος και τον κλείσει δύο ώρες, ο Ζαμπούρης θα του πει: σας παρακαλώ, κύριε μου, για ποιο λόγο το κάνατε. Εγώ λοιπόν δεν θα το μιλήσω, θα του πω ρε καριό, ναι, σου δώσω κάτι φούσκους, με έκλεισες να πούμε. Τι καλή τρόπη, ρε. Στην Ελλάδα ζεις, ρε κανίβαλε, σε υπανάπτυκτο κράτος. Ποιοι καλή τρόπη. Και μιλάει τώρα ο Παοξής, ο Ζαμπούνης. Παοξής πράγμα για καλούς τρόπους. Είδαμε και το θέατρο του ΠΑΟΚ και του κινηματογράφου. Τους μαζεύουμε το ζόρι και τους πάνε, δεν πάει κανένα, δηλαδή το έργο του συγχωρεμένου του Τριανταφυλλίδη, το γιο του Κλίν. Τι σχέση έχει με τον πολιτισμό ο Παοξής, ρε. Τι σχέση έχει με νέες τούμπες και με σύγχρονες τεχνολογίες ο Παοξής, ρε. Πάρε χαμπάρι, ρε. Ο Παοξής θέλει δεκάρι και εννιάρι. Τις τούμπες και τις μούμπες και τις αρλούμπες και το ζαμπούνι, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, ευπρεπής. Άστα, ρε κόκκινε. Βαλκάνιος είσαι, ρε κόκκινε. Λοιπόν... Τραπεζομάντρο για γιακά και έχεις το πουκάμισο από όξα. Πας στην κηδεία λοιπόν... του Μπερεδήμα να πας λοιπόν... κονιάκ τζάμπα να πιεις. Στην εκκλησία θα πιω κονιάκ. Μετά που κάνουν οι οικογένειες. Δεν θα πάω μετά. Πώς δεν θα πάω. Σου είπα δεν θα πάω. 6-7 νουαζέτες. Δεν μπορώ φέρε να πάω. Φέρε κανένα δύο γιατί πήγαινε σε δική μου ανάμιση νουαζέτες. Δεν θα πάω. Δεν θα πας. Εντάξει. Το κονιάκ ξέρεις το χειμώνα το πίνεις καλύτερα. Να έχεις υπόψη σου. 7 ασθένων θα έχει. Ήταν ένα θεμάσαι. Πεθαμένο. Μου βάλει το τραπέζο μάντιλο για γιακά. Αυτό είναι καραβόπανο ρε. Αυτό το είχε ο. Πώς το λέγανε ο Οδυσσέας. Στο κατάρτι που γυρνούσε στην Ιθάκη, ρε, το βολες, θα καλύψει το λαιμό σου. Ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε. Δεν μου λες, το παίζει βλαμμένο ή είσαι. Είμαι, ρε. Είμαι. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινή. Το παραδέχομαι. Τι. Είσαι ειλικρινή. Το παραδέχομαι. Εγώ τα δίθεν δεν μπορώ. Εγώ είμαι κανονικό βλαμμένο. Ήμουν εγώ δίθεν. Εσύ είσαι δίθεν. Άλλο φτιάκα. Πα ηγυθία, κάνει το. Άλλο το παίζει ιστορία. Δημόσια σχέση με του παλέμαχου του Ηρακλή εκεί. Θα σε πλακώσω το ξύλο. Στην κηδεία του πατέρα μου πιες 4 μπουκάλια κονιάκ, Ιούνιο μήνα. Φαντάζομαι τώρα στον Περεδίμα τι έχεις να πιεις. Δεν μου αρέσει το κονιάκ πρώτον. Και τότε γιατί πιες 4 μπουκάλια εκεί πέρα. Φαντάσου να σ' άρεσε λέω ή τι θα πινες.
Επειδή ήταν ένας πολύ γνωστός προπονητής δίπλα μου, μίλες παραμύθια. Ποιος ήταν γνωστός προπονητής δίπλα σου? Δίπλα μου δεν καθόταν ο Καλαϊτζίδης. Πού? Στην κηδεία του πατέρα σου. Ο Καλαϊτζίδης ο άνθρωπος είναι 1,80. Ήταν, όσο είμαι εγώ είναι. Ήταν δίπλα μου. Ρώτα το Δημήτρη αν ήπια πάνω από ένα σφινάκι. Πλάκαρε μου κάνει. Τουλάχιστον ο Δημήτρης θα θυμάται τι. Θα θυμάται πολύ καλά. Γιατί ο άνθρωπος δεν πίνει. Εσύ που θυμάσαι τι ήπιες. Ωραία το. Εσύ που θυμάσαι τι ήπιες. Όταν θα σε πιάσει. Ήρθε ο μπαμπούλας με τον καγιασμό. Λέω ρε μπαμπούλα τι είναι αυτά εδώ. Λέει τα κονιάκ λέει του κόκκινου. Τι ωραία για κηδεία. Εγώ πάντως δεν κυκλοφορούσα με μπρελόκ νεκροφόρα. Εντάξει. Ούτε. Άντε τώρα μην. Ούτε κυκλοφορούσα με την τσάντα του μπαμπούλα. Για να ξεχάσω. Έκανε. Και πού ξέρει ο μπαμπούλα τι με έδωσε για να κυκλοφορώ με την τσάντα εμένα. Καλά, ξηγήθηκε. Ξύπνιε εσύ. Δεν έκανα τον πονηρό. Δεν κυκλοφορούσα. Ούτε με φέρετρα αναπτήρε κυκλοφορούσα. Μη γελά. Τα έκανε. Τα έκανα. Παραδέχομαι. Εντάξει, οπότε αυτά τα μακάβρια κατάλου. Γιατί όταν άσπρισε. Στην λυπηπή. Γρηγόρη, δεν πάω καλά. Γιατί ρε Κώστα. Ξέρω το σώμα μου. Παθαίνω κράμπε. Φυσικά. Κάτι συμβαίνει. Το πήρα γαμπάρι. Συμβαίνει ενώ κάτι συνταρακτικό. Ενώ εσύ άμα πάθεις τίποτα. Θα ψοφήσω και εσύ ρε γουρούνι που τα έχεις κάνει όλα. Θα ζήσεις. Ρε Κώστα μην εσύ ρε γουρούνι έφαγες. Ήπιες. Έσκασες. Κάπνεις. Κι εγώ να μην κάνω τίποτα. Δεν είναι άδικη αυτή η ζωή. Άδικη η ζωή. Τα έλεγες ή δεν τα έλεγες. Τα έλεγα. Και έλεγες ας γίνω καλά και θα καπνίζω. Θα πίνω. Θα γλεντάω. Πάμε σε διάλειμμα. Κοπρόσκυλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές και γίνεται κατακλυσμός. Από γραμμές ούτε ένας δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας. 9:55 κενό. Το θαύμα. 9:55 κενό. Το μήνυμα στο 54-340. Και μην ξεχνάτε ότι η δεύτερη είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδης, ο οποίος βρίσκεται από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ και με γραπτή εγγύηση. Ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου για εσάς οι οποίοι θέλετε να τα αποκτήσετε. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο. Τι να σε πάρει, ρε. Δεν βλέπεις τι κίνηση έχει στον δρόμο. Πρώτη, Δευτέρα, Δευτέρα, πρώτη, καίγονται τα βεντιλατέρ. Αυτές οι γιορτές είναι να φύγουν. Σε τι να σε κάνει. Αγόρες, τζάμπο, μπάμπο. Ξέρεις γιατί θα ήσουν ιδανικός. Γιατί. Για ο φαλακρός Άγιος Βασίλης. Αυτά είναι για τους υποκριτές, ρε. Όχι, θα σου πήγαινα, ρε. Άκου μήνυμα. Ναι. Ράπησε Θεός, ράπησε ο ένας. Νεκροφόρα και μπρελόκ δεν είχε άλλος κανένας. Κόκκινε η νεκροφόρα. Καλησπέρα. Η νεκροφόρα στο μπρελόκ. Άκου. Ναι. Και η τσάντα του μπαμπούλα σου θυμίζουν καθημερινά ότι υπάρχει τέλος και δεν πρέπει να αγχώνεσαι για τίποτα. Πρέπει από να τα παίζεις όλα για όλα, να δίνεις τη δουλειά. Για δεν λίγο, μήπως υπάρχει πρόβλημα. Πάρε λίγο τηλέφωνο. Μήπως υπάρχει πρόβλημα με το κέντρο. Γιατί κάτι τέτοιες μέρες μας κάνουν κάτι τέτοιες πλάκες. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση τώρα. Ούτε ένας κατά λάθος, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή ούτε ένας. Μισό λεπτό. Παίρνω εγώ για τηλεθεατής. Βαράει κανονικά. Ντουν. Πάτς τρία. Περίμενε. Βγαίνει ο Μπούζος, ο Όμιλος με τρομίδια. Καλέσατε. 95,5. Πατάς το 3. Για να δω. Σου πω εγώ. 3. Κι όμως κύριε, οι γραμμές είναι μια χαρά. Άρα δεν πήρε κανένα. Άρα μίλησες για Ηρακλή, μάλλον για. Τι είπα για Ηρακλή. Ηρακλή, ρε φίλε, τι. Τι είπε για έβγαλε τον Παντελίδη ο Μπούζος. Έβγαλε τον Παντελίδη ο Μπούζος. Και έπεσε η ακροματικότητα. Ο Μπούζος φταίει. Ο Μπούζος φταίει. Άρα αυτή είναι ο Μπούζος. Για να πάρει τον κόσμο. Το βρήκαμε τον κόσμο. Πάρε. Τι ο πρόβλημα. Μάλλον τα έξι είναι έξω η γραμματέα. Πάμε. Ρουφιάνει όλου του κόσμου. Τώρα γιατί έγινε. Εμπρό! Είναι δυνατόν. Σύντοση. Το παλικάρι. Έλα. Το ακούτε. Πίνουν και παραπάνω τα Χριστούγεννα, να ξέρεις. Το τρένο ξεκίνησε, παλικάρια. Ποιο τρένο, αγόρι μου? Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτός τρένο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Αιώλος. Μεγάλο τρένο. Αλίμονος αυτό που θα φερθεί μπροστά του. Ωραία. Εγώ ξέρεις τι θέλω από αυτό το τρένο φέτος. Δεν με νοιάζει εμένα η Νέα Τούμπα. Εγώ θέλω να περάσει τη Σάλκε, να ανυψωθεί ο παδός του ΠΑΟΚ, ο φύλαδρος του ΠΑΟΚ ψυχολογικά. Και να πάρει στο τελικό κυπέλλου να πάρει το κύπελο. Εάν πάρει το κύπελο ΠΑΟΚ,
με αυτή τη μούμια του Φαραώ τον Ίβιτς. Και περάσει και τη Σάλκε. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Και να δούμε και λίγο μπάλα. Εντάξει, αυτός είναι για μένα ο στόχος. Εγώ αν ήμουν παοξής σήμερα στο καφενείο, θα έλεγα τη Σάλκε να περάσω τους κολογερμαναράδες που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη με το Δουνουτού γιατί είναι φαρδόκολη τη Μέρκελ. Θα φώναζα να πούμε στο καφενείο και να πάρω το κύπελο από αυτόν τον Ολυμπιακό που σέρνεται και από αυτόν τον Παναθηναϊκό που δεν βλέπετε. Και από αυτή την ΑΕΚ του Σκρούζ Μαγδάκ, ο οποίος να πούμε έχει τον Μπέρχατ για σέντερ φορ. Αυτά που λες ρε Κώστα είναι λίγα. Αθίστης κι άλλα. Σε τρεις αγώνες πάμε για πρωτάθλημα εμείς. Πάω πίστευα. Άμα πιω και εγώ δυο βερμούτ τώρα στην κηδεία του Μπερεδήμα, χτυπήσω και δυο νουαζέτες, θα νομίζω ότι ο κόκκινος είναι ο Ζεράρντε Παρτιέ και εγώ Αλέν Τελόν. Άστρα πας στο διάβολο. Ένας είναι ο Ζεράρντε Παρτιέ. Ο Ζεράρντε Παρτιέ. Ο Γιακουμίδη. Έκλεισες, πάμε στον επόμενο. Ταχύτατα. Καλημέρα. Έπεσε, ναι. Γεια σα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσύ. Αν δεν έχεις αμφιβολίες. Καλησπέρα. Κωστή. Τη Δευτέρα το βράδυ στην εκπομπή σου είχες πει για κάποιον κύριο συνταξιούχο ο οποίος ασχολείται με ανακατασκευή αυτοκινήτων παλιών. Ναι, βέβαια. Θα ήθελα να έρθω σε επαφή μαζί του. Πρόσεξε να δεις. Εγώ τον βρήκα τυχαία γιατί πήρε η γυναίκα μου το αμάξι να πάει με την Ευγενούλα κάπου και πήγαμε τα πόδια εγώ στο γυμναστήριο και περπατώντας από το Καφτατζόγλιο στρίβοντας δεξιά, το φανάρι που είναι, παιδί μου, αντί να πάω περιφερειακό αριστερά, έστριψα δεξιά. Κατάλαβες? Ναι. Για να βγω εκεί στο. Στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Εκεί λοιπόν δεξιά είναι ένα. Θα το δεις. Ένας τύπος ο οποίος έχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Βγήκε συνταξιούχος ο άνθρωπος. Βγήκε συνταξιούχος. Και περνώντας εκεί είδα μια 1602 BMW καινή. Και επειδή τα γούσταρα εγώ αυτά τα μάξα, μπήκα εκεί και πιάσαμε κουβέντα. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, με βάζει μέσα και μου δείχνει ένα Ford Escort του 69 μοντέλο δίθυρο. Τζιτζιλώνει. Θα ρίξει και βγει και να πούμε την αντιπροσωπεία. Και το λέω. Γιατί ασχολείσαι με αυτά και μου λέει, επειδή όποιος γίνει συνταξιούχος και κάτσε ένα χρόνο στο σπίτι, παθαίνει κάτι και πεθαίνει μετά. Θέλω, λέει, να ασχολούμαι με κάτι. Φανταστικός, εκπληκτικός, μεγάλος μάστορας και θα περάσω τώρα εγώ το Σάββατο από εκεί πέρα να πιω ένα καφέ μαζί του. Δεν ξέρω ούτε καν το όνομά του. Απλά έπιασα την κουβέντα και έτσι γνωριστήκαμε. Φανταστικός. Θες να σου φτιάξει. Αυτός αγοράζει. Αυτός τώρα πήρε, λέει, μια 1502 BMW και θα τη φτιάξει, θα την ανακατασκευάσει και θα την κάνει καινούρια. Άμα του φέρεις κανένα Lancia Fulvia, ξέρω εγώ, σε δύο μήνες μπορεί να το κάνει καινούριο. Τέτοιος είναι. Κοίταξε, εγώ έχω το γιο μου, ο οποίος είναι 15 χρονών και έχει μεγάλη τρέλα με τα παλιά τα αυτοκίνητα. Και έχω ένα Nissan Cherry του 81 μοντέλο. Nissan Cherry του 81. Ωραίο. Τετρατάχυτο. Ναι. Με βαρύ τιμόνι. Δεν έχει φοβερή ζημιά. Αλλά θα ήθελα να το κάνω, ρε παιδί μου, σαν καινούριο. Και αν μπορεί άνθρωπος να με βοηθήσει. Θα περάσει από εκεί ένα μεσημέρι, ένα πρωί. Σάββατο καλύτερα πάνε, που θα είναι και ήσυχα. Θα τραβήξει δύο καφέδες, ένα μουζάκι και θα τα πείτε με το φίλο. Μου φαίνεται, το λένε Φίλιππο, μου φαίνεται. Να σε καλά, επόμενη γραμμή. Εκτός αέρα, φίλε, σε παρακαλώ. Ναι, σ' αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα κόκκινα. Ναι. Βέβαια, αφού δεν έχει λεφτά να πάρει και παρακαλώ. Θα πάρει σαν και εμένα, κλασικό θα έχει. Έλα, καλημέρα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσεί. Τι κάνετε, Μάξα Μοβέρια. Καλώ τον. Έχουμε και άλλους από Βέρεια. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είναι εκεί ο Παντελής και ο Παύλος? Εδώ είναι, ναι. Βάλτε λίγο τα παιδιά να μιλήσουν. Γιατί ρε φίλε, εσύ τι είσαι, αυτός που βαράω στον Τεύη και θες οι αρκούδες να χορέψουνε? Μην έρθει από εκεί και κάνω φασαρία. Τι ομάδα είσαι εσύ ρε φίλε? Με αυτή τη φωνή και φασαρία να κάνεις θα φοβηθούμε πολύ. Βεριάρα είμαι. Μα, είσαι Βεριάρα. Βεριάρα. Αυτοί εδώ πώς γίνανε πρασινόκαμπιες? Τι να τους πω. Βεριώτης είσαι, φίλε. Ναι. Μετά δηλαδή, συγγνώμη, είσαι μετά τον πύργο περίμενε, της Ιλίας, μπέσα, είσαι μόνο Βέρεια. Φίλος του Καρυπίδη είμαι. Είσαι φίλος του Καρυπίδη? Ναι. Α, εξαιρετικός κύριος. Παλέτες φτιάχνεις? Φτιάχνω παλέτες, ναι. Ναι, μπράβο. Βάλε τον Άρη τον φράξαν σήμερα. Δεν μπορούμε να τον παίξουμε. Θα του πω. Ο Φίλιππος Παπαβασιλείου είναι ο μηχανικός. Έλα. Καλά που στο έδωσε ο κύριος Ταμπούρης. Ο Ταμπούρης είναι στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, βάλτε λίγο τα παιδιά να μιλήσουν, να πούν τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Τι να πω για τον Παναθηναϊκό, ρε? Με τον Αφραγκούζο. Ξέρω εγώ. Είναι και στην Παναθηναϊκή Συμμαχία τα παιδιά. Ναι. Και θα τα πούν καλά. Άντε, σας ακούω. Είναι λίγο τσιγκούνιδες βέβαια, με δύο κομματάκια ραβανί ήρθανε. Ναι. Μόνο. Ναι. Θα τον επιπλήξω μετά, στη Βέρεια. Ναι. Δύο κομματάκια, ούτε 50 γραμμάρια. Καλά, ρε. Και το λέω, όταν πας εκεί ο κόκκινος, ναι, θέλει τουλάχιστον 2 κιλά.
Ναι. Αυτοί ήρθαν με δύο κομματάκια. Τι να τα κάνουμε τα ραβανί. Σας φέραμε, λέω ρε φίλε, αυτό μια μπουκιά για μένα. Τι να τα κάνουμε τα ραβανί. Αυτό, είναι... αυτό είναι για δοκιμαστικό. Το διπλό στη Νέα Σμύρνη δεν μπορούσες να μας πεις. Αυτό ισχύει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Κόψτε να ρε. Αντί να κάνουμε καλά Χριστούγεννα, πες μας Πανιώνιος Βέρεια διπλό, να σ' αγαπάμε. Με αυτό το μάγουλο κόκκινε, 30% εφορία μας εβάλει η Μέρκελ, είσαμε 1000 ευρώ που τη διμηνέα δίνει, θα πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Μια χαρά αρχοντάθλου. Έλα, ναι. Αρχοντάνθρωπο είσαι. Έλα ρε, θα πέσει κάτω, ξέρω. Έλα ρε! Έλα ρε! Θα με πανάσαι, θα με πνίξετε. Γιατί εντάξει, προσπαθήσαμε. Ένα κομμάτι ραβανί για αυτά τα δυο τα γουρούνια εκεί θέλουν 4 κιλά ο καθένα. Κάτι μίληση για διαφυγόντα κέρδη. Για διαφυγόντα γεύση. Άκου τώρα, για άλλο λόγο πήρα. Πες. Για ό,τι σε κάνω και σου λέω και καμιά φορά που με βγάζει στην εκπομπή. Φταίει αυτός που είναι δίπλα σου. Πήρα να τον καταγγείλω. Δημοσίως. Πήρα να τον καταγγείλω δημοσίως γιατί εγώ με τον κόκκινο τα έχω καλά. Πες ρε εσύ, ειλικρινά. Έλα. Πήγε να με ρουφιανέψει την ασφάλεια τον αριθμό πινακίδας, ναι ή όχι. Αυτό το έχουμε από την αρχή πριν σε ρουφιανέψει αυτό. Όχι, πήγε να το κάνει και αυτός. Άλλο αυτό. Όχι, αυτό δεν το έκανα. Όχι, δεν το έκανα. Γιατί είπανε θα κάνουν μια πλάκα τον κόκκινο, να τον σταματήσουν. Θα το πούνε δίπλωμα άδεια, το ένα άλλο. Θα το πετάξουν κανένα όπλο μέσα. Δεν είναι με τον Μπάουκ τώρα. Ποιο είναι το θέμα. Ραπ. Ποιο είναι το θέμα με τον Μπάουκ τώρα. Το θέμα με τον Μπάουκ, φίλε, είναι η νέα τούμπα τώρα πέρα την πλάκα. Ποια νέα τούμπα. Πρέπει να γίνει ένα γήπεδο να γίνετε άνθρωποι, να εκπολιτιστείτε. Θέλω μια χάρη. Να βγάλετε τα χρυσά δόντια από τα σανδάλια, να γίνετε άνθρωποι. Εδώ μπαίνουν γυναίκες μέσα στην τούμπα, κοπέλες. Θέλω μια χάρη. Ναι. Θέλω μια χάρη. Ναι. Θέλω πριν δύο χρόνια να μου πεις ποιος ήταν προπονητής του Μπάουκ αυτή την εποχή και τι βαθμούς είχε ο Μπάουκ. Ο Στέφανς. Ο Στέφανς. Ο Άγγελος ήταν. Ο Άγγελος. Σωστά. Φάει την Νουαζέτα σου. Επόμενη γραμμή, φάει την Νουαζέτα. Δεν λέγεται Νοα. Νουαζέτα. Νουαζέτα. Με το αμυγδαλάκι μου. Ζώων. Ναι. Εκεί, στα μνημόσυνα. Ναι, έλα. Έλα, αυτό που λες. Έλα, καλέ μου άνθρωπε. Καλός ο άνθρωπος. Ξέρει ποιος είμαι. Ποιος. Του Δημητράκη ο θείος που ήμουν ο ταξιτζής. Ήσουν ο ταξιτζής ή ήσουν του Δημητράκη ο θείος. Ήμουνα και ταξιτζής ήμουνα τότε. Ρε, βγήκα στη σύνταξη, έφυγα στο χωριό μου. Ποιο χωριό? Αλλά ένα παράπονο έχω από σένα. Ναι. Σ' ακούω καθημερινό στην τηλεόραση στον Καραταφέρι. Μάλιστα κύριε. 5,5 ώρα. Μάλιστα. Μια ζωή παίρνεις από του νου του, συγγνώμη, του Ρουφιάνου το μέρος. Ρε εσύ. Ποιο Ρουφιάνο λέει. Κάτσε καλά ρε αυτό. Όπα. Τι κάθεσαι και λες το. Χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο για είναι ένα. Συγγνώμη, αλλά όταν τον παίρνει καθημερινό στο μέρος του. Τον παίρνω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει συνέχεια ο Ολυμπιακός και μια ζωή να με τις διαιτησίες θα παίρνει τους βαθμούς. Φίλε, 10 πρωταθλήματα συνεχόμενα έχει. Τι να τον πω εγώ. 10 με τι τα πήρε, τα 8 είναι. Ημιτασιό. Και δεν μου λες ποιος έπρεπε να τα πάρει αν δεν τα έπαιρνε αυτός. Οποιαδήποτε. Δεν μιλάω για τη δικιά μας ομάδα, τον πάω. Για οποιαδήποτε. Στεναχωριέσαι εσύ για την άλλη την ομάδα. Μάλιστα. Μα κοίταξε. Όταν δεν μιλάς σωστά και παίρνεις συνέχεια το μέρος του. Από εκεί και πέρα μας βγάζεις από τα ρούχα. Είναι ο αγαπημένος μου, προπονητής ο Αλέφαντος. Να ξέρεις, από μικρός. Είναι ο αγαπημένος. Το ποδοσφαιρικό του ίδαλμα ήταν από παιδί. Μια ζωή παίχτες. Ή από τον ΠΑΟΚ ή από τον Παναθηναϊκό ή από τον Πανιόνιο και μια ζωή ανεβάζει τόσο από όλους. Ένας Φουρτούνης υπάρχει. Ναι. Στην Ελλάδα. Ναι, ένας. Και ένας ο Κάτσα. Όχι ρε φίλε. Ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Συγγνώμη, σ' αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις γιατί. Αγάπη μου γλυκιά μου, άκουσέ με εσύ που είσαι συνταξιούχος. Στην Αθήνα εμένα δική μου εκπομπή δεν μου δίνουν γιατί είναι συντηρητική πόλη. Αν ποτέ μου δώσουν τότε, έλα σκίσε με βάρα με κάτω. Μίλα τον και λίγο νορμάλ, τι συμβαίνει. Φίλε, ο Αλέφαντος. Γιατί πότε μιλάει νορμάλ για να μιλήσει τον Αλέφαντο τον νορμάλ. Πλάκα μας κάνει. Άσε ρε φίλε το. Γεια. Πλάκα. Έχω πάρει και στον Καραταφέρι, αλλά δεν με βγάζουνε. Έχει τόσους τρελούς ο Καρατζαφέρης, θα βγάλει και εσένα, θα πάει πολύ. Ήδη λέει. Το τερματίσαμε. Το τερμάτισε, ναι. Έγινε. Στον επόμενο. Φιλιά, κάτσε να πούμε ρε εσύ για τις κρατήσεις. Ο Δρυμτζάκας εδώ φωνάζει να πούμε. Τα τηλέφωνα και τα τηλέφωνα. Θα τα πούμε τα τηλέφωνα, μωρέ. Έχουμε κρατήσεις. 5-10-081. 2-31-0-5-10-081. Για το live της Πέμπτης. Το Λαϊκό Δικαστήριο. Καλημέρα. Τιμή.
5 ευρώ ρε κοκκινή. Με ρωτήσανε γι' αυτό. 5 ευρώ. Για κακό το είπα. Για καλό το είπε. Με ρωτήσανε κάποιοι πόσο κοστίζει. Λέω παιδιά δεν ξέρω, θα ρωτήσω. 5 ευρώ είναι καλή τιμή να δει ένα λαμάρα αυτό που λέμε. Live με. Τίποτα δεν είναι, τζάμπα. Τζάμπα. Έλα. Ορίστε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Πήρα να κράξω το Ραπτόπουλο. Καλά έκανε φίλε. Γιατί χριστουγεννιάτικα ρε γρουσούς οι άνθρωποι. Δηλαδή καθόμαστε λίγο να ακούσουμε να περάσει η ώρα μας ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Συνέχεια κρέας στον κόκκινο. Τι είναι αυτό το πράγμα, με έχεις ανεβάσει την πίεση. Πόσο εγώ απορώ Γρηγόρη πώς τον κάνεις, πώς τον έχεις πει αυτόν τον άνθρωπο. Απορώ πώς δεν τον έχεις χτυπήσει στο κεφάλι ακόμα. Μπορεί ρε. Μπορεί ρε, τον αποκρούω εγώ. Αν στο... μπορεί, αν μπορεί λέει. Μπορεί αλλά δεν θέλει ρε. Είναι... Μπορεί αλλά δεν θέλει. Λοιπόν, Χρυσούζη, ναι. Κι άλλο έχω να σε κράξω και για άλλο θέμα. Κάνε. Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ είσαι άθεος όπως ισχυρίζεσαι. Ο δε είναι, είμαι πελάτης είπα. Είσαι άθεος. Βρε είναι τα να πού δεν βλέπεις τι λέει. Είμαι, δεν είμαι πελάτης λέει. Είμαι... Λοιπόν, κατάλαβες λέει. Πού θέλω, πάρ' την κολοτούμπα τώρα. Ποιος με λυσανίδησε. Τι θες ρε φίλε. Φλικ φλακ. Θες να σου αναλύσω. Εγώ δεν είμαι πελάτης. Θέλεις να σου αναλύσω σε ένα λεπτό. Μόλις αρχίσει και κουνάει λέει. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής. Έτσι. Μόλις νιώθεις. Γρηγόρη κάθε λίγο. Τα θυμάται όλα! Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε! Πιστεύω εις ένα θεό! Όλα τα λέει, πίστευε! Όλα τα εβραϊκά τα λέει! Μόλις κουνήσει λίγο! Εννοείται, βασικά, πού θέλω να καταλήξω, δεν μου λες γιατί συνέχεια τώρα το πας στο χαβαλέ, αλλά όταν είναι σοβαρά η συζήτηση, ότι είσαι άνθρωπος κλπ, δεν μου λες δωράκι παίρνεις τα Χριστούγεννα! Παίρνω! Απέρις, δεν μου λες, εσύ σαν άνθρωπος γιατί δεν διαμαρτύρεσαι για να το επιστρέψεις πίσω, καλέ μου άνθρωπε! Γιατί είναι υπερορίες! Σόβο μου υπερορίες, κανονικά το χταράκι δουλεύεις! Και παίρνεις και το δωράκι. Εγώ δύο η ώρα. Άκου εδώ τεμπελχανά, άκου εμένα τώρα. Εγώ τεμπελχανά. Άκου τεμπελόσκυλο. Όχι, δεν καθόλου. Άκου ρε τεμπελόσκυλο. Έχω φύγει πολλές. Και τα είσαι στα... και μια οικογένεια και άλλες δύο οικογένειες. Γι' αυτό δεν είναι σε μένα τεμπελόσκυλο. Συγγνώμη. Συνέχισε τώρα. Πόσες οικογένειες θα είσαι. Συνέχισε. Συγγνώμη, για να κάνω. Συνέχισε. Στάσουλε, πόσες οικογένειες. Αυτά μόνο εσύ τα λες εντέχνος. Πόσες οικογένειες θα είσαι. Άσε, σ' ακούω συνέχεια. Σιγά θα κλάψουμε από τη χριστιανοσύνη σου, άστα ρε τώρα. Εντάξει. Ναι. Ναι, ρε, για πες χριστιανέ, εσύ που δεν είσαι χριστιανός, γιατί δεν δίνεις το δωράκι πίσω. Γιατί, φίλε μου, μετά τις δύο, εγώ τις περισσότερες φορές μένω 10, 15, 20 λεπτά. Αντί να λέω το αφεντικό, δώσε 10 ευρώ, δώσε 5 ευρώ, δώσε 7 ευρώ, τραβάει όλο το χρόνο ένα δωράκι και τελείωσε. Απάντησα, ρε. Επόμενη γραμμή. Ψευτοχριστιανέ και σαν τον κόκκινο να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Πρέπει να έρθουν τα Χριστούγεννα για να αγαλιάσει η ψυχή σας, να κάνετε καλές πράξεις, αλλά να τις διαφημίσετε και από πάνω. Σκάσαρε να μιλήσει ο άνθρωπος. Να μιλήσει. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Γεια σας. Αριανός. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το ραπ. Ναι. Τι λέει για σήμερα. Over 1,5 το ημίχρονο. Αυτό είπε ο ραπτοπλός. Over 1,5 το ημίχρονο. Όσοι προλάβαν το παίξανε άλλοι τώρα χαϊβάνια πάτε εκεί να χειροκροτάτε. Και πώς τη βλέπει την ομάδα του Άρη αυτή τη στιγμή. Θέλει ένα στόπερ. Μπορεί να ανέβει. Χωρίς... Μπορεί να ανέβει άνετα. Όχι. Αν δεν πάρει στόπερ, εξάρι και εξτρέμ, δεν ανεβαίνει άνετα. Θα δώσει μάχη. Σε κάποια μάτς πονάνε τα μάτια μας. Η ομάδα σου στην άμυνα ατομικά έχει θέματα. Μεγάλα θέματα. Μετά ο Ραούλ Μπράβο είναι ανάλογα τι έχει παίξει. Τι έχει. Πώς έχει ξυπνήσει. Δηλαδή ξύπνησε καλά, δεν ξύπνησε καλά. Άντε γεια. Γεια σου ρε φίλε. Ε το καραγιό. Σαν κύριο το Διούδη. Του πάτσε το γιακά εκεί στο 1-1. Με το πόδι. Και σε αυτό το Διούδη με το γιακά να παίζει. Το τραπεζομάντιλο του μεγαλύτερο από του κόκκινου. Έλα φίλε. Θα μας πλήξει ρε άνθρωπο μεσημεριάτικα. Θα μας πλήξει. Ωχ καλώς πιάτσα στα τερέκια. Έλα μεγάλε λέγε. Ακούμε. Τι κάνετε, ρε. Την παλεύουμε, την παλεύουμε. Να γίνω λίγο ο πετρωτός της ΑΕΚ, μου επιτρέπεις. Πετρωτός της ΑΕΚ να γίνεις, βεβαίως. Ναι. Θα σου δώσω το ρεπορτάζ της Αγίας Σοφιάς. Ναι. Τι λένε τα πράγματα. Για πες λίγο. Τα 20 εκατομμύρια είναι εξασφαλισμένα από την περιφέρεια Αττικής. Για την υπογειοποίηση. Υπογειοποίηση. Που έχει να κάνει με τους δρόμους, ναι. Μάλιστα. Την τελευταία έγκριση για αρχιτεκτονικά και όλα αυτά την πήρε στις 20 του μηνός και θα εκδοθεί η τρίτη Τετάρτη. Το τελευταίο που απομένει είναι μια υπογραφή από το Δήμο Χαλκιδόνα Νέα Φιλαδέλφεια, ναι, όσον αφορά τα υψομετρικά. Καλά και τους φλακώσατε στο ξύλο θα τα υπογράψουν, εντάξει. Ναι, τώρα τι θα γίνει και αν θα γίνει δεν ξέρω, αλλά
Μακάρι να γίνει για να εξηλαιωθεί ο κύριος. Τώρα θέλω να βρω λίγο στο κολλητό μου που είναι δίπλα σου, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τα παιδιά τη Βέλεια πράσινο. Κάποιος πώς σου χαρακτήρισε. Παναθηναϊκή. Ναι. Ναι. Έχεις θέμα με το πράσινο, Γρηγόρη. Το χρώμα του ήταν. Με το πράσινο. Το 87 που δούλευε στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Το πράσινο, το χρώμα του ήταν. Το μόλις περνούσε ο Τσοχατζόπουλος στην πόρτα, κάψεις με τα δάχτυλα παίρνανε. Γιατί τι ψήφισε το 87, ρε μεγάλο Ανδρέα που είσαι, ρε Ανδρέα. Τώρα θα είμαστε τριήμερα, ρε Ανδρέα. Τριήμερα θα είμαστε, ρε Ανδρέα που είσαι, ρε Ανδρέα. Αχ, τι πάθα. Θα τρώγαμε τα ψητά μα, θα παίζαμε την 21 μα. Το πόκερ μας, τα γούστα μας. Οι σκύλοι bypass κάνανε από το φαΐ, ρε. Που την έχει το φαΐ, δεν μπορώ να πάμε τώρα. Τι είπε ο ηλίθιος, ρε. Οι σκύλοι. Bypass κάνανε οι σκύλοι, ρε. Κλείσε, κλείσε. Επόμενος. Λοιπόν, Τρίκαλα Πανδρακικός 1-0. Τα υπόλοιπα άλλο στο 0. Ναι. Μόνο εσύ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε. Ναι. Εγώ είμαι, ρε παιδιά. Εσύ. Λοιπόν, θα σας έλεγα να μαλλιοτραβηχτείτε, αλλά πού θα τα βρει ο άλλος τα μαλλιά. Έχω στην πλάτη, έχω στην πλάτη. Έχει, είναι καλάκι. Λοιπόν, Γρηγόρη, για σένα πήρα τηλέφωνο. Μ' ακούεις? Σ' ακούω. Λοιπόν, έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο, η καινή ζώνη του Μετρόπολης που είναι κάθε Κυριακή μόλις τελειώνει ο Καμόρα, που έχει μόνο τραγούδια από τις 1 το βράδυ με τις 6 το πρωί που έρχεται ο Μπανούσης να κάνεις μια εκπομπή My Heart is Blue for You. Που να κάνει, ρε. Για ποιο λόγο το βιολογικά δεν το ψοφίμι. Για ποιο λόγο το κάνει. Δεν μπορεί, ρε. Να κάνεις μια κομπή έτσι για τους εκπομπή. Εκπομπή. Για τον κόσμο. Γενικά. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Οπα, να το κάνω Κυριακή προς Δευτέρα, λες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι, νεκρή ζώνη που βάζει τραγούδια το Μετρόπολη. Νεκρή ζώνη. Ναι. Εννοείται ότι δεν έχει, ρε παιδί μου. Δεν έχει άτομα. Και μετά τι θα κάνω εγώ, για πες μου. Μόνο κάθε Κυριακή εννοώ. Δεν εννοώ ναι, και τι θα κάνω εγώ μετά, δηλαδή για πες μου. Τι μετά, ρε παιδί μου. Τι μετά. Φίλε, να φύγει από αυτόν τον τέτοιον δίπλα γιατί όλα τα έχει κάνει χρήμα αυτό. Όλα τα έχει σου πεδώσει να πει. Εσύ... Όλα τα έχεις το όνομα του χρήματος. Εσύ καλέ μου άνθρωπε τι είσαι, του συναισθήματος. Εγώ είμαι ένας γνωστός από το Σκορπιό. Ναι, στο Σκορπιό τι έκανες, τζάμπα δούλευες. Πήδαγες καμιά τραγουδίστρια και τι έκανες, χριστιανικά. Τι ευρωμιάρι, εσύ τι ήσουν δηλαδή, δεν είσαι το χρήμα. Δεν σε βρίζω. Ευρωμιάρι σε είπα. Δεν σε βρίζω. Γιατί ευρωμιάρις τι είναι. Δεν σε βρίζω. Χαρίζεις λεφτά εσύ. Να φοβηθεί δηλαδή. Σε κάθε, φοβηθεί, δηλαδή. Σε κάθε φανάρι δίνεις μισό ευρώ στο παιδάκι για να πάρει κουλούρι εσύ χουβαρντά. Μας ακούω χθες. Ναι, τι, ακούω χθες, τι βρε, τι. Λέει ο κόκκινος. Ναι, τι έχεις να πεις για τον πρόξενο που το σκοτώσαν και τι έγινε, δες. Γιατί μπαμπάς μου ήτανε. Συγγενής μου ήταν. Με νοιάζει. Περίμενε. Λέει τι έχει να πει. Και με νοιάζει. Για το λεωφορείο που έπεσε στον κόσμο και τι έγινε. Ναι. Δηλαδή, αν ο Μηγέννης ο Θεός φυλάξει, χτύπα ξύλο. Συμβεί κάτι σε συγγενικό σου πρόσωπο και βγει ο κόκκινος από δίπλα. Και τι έγινε, μωρέ, δεν σε πιάσει εσένα. Δίκιο θα έχει. Γιατί αν τον πιάσει ο πόνος για το δικό μου το συγγενικό πρόσωπο. Αν ο κόσμος λέει πάει και συμπαραστέκεται και κάνει αυτό είναι ανθρώπινο. Από πού συμπαραστάθηκες εσύ, ρε. Με τι ρε συμπαραστάθηκες εσύ, ρε Χουβάρτα. Δεν είναι όλα σου. Άσε ρε καημένε τώρα. Ρουφιανεύεται για 200 ευρώ το συνάνθρωπο τώρα, ρουφιάνει τώρα, σε πιάσει ο πόνος τώρα. Άντε βρε, φύγε. Έλα βρε, τι δουλειά κάνεις εσύ βρε, δεν έχετε ρουφιανιά στη δουλειά σας. Εσύ χουβαρντά για τα χρήματα. Δεν δουλεύω πλέον. Δεν δουλεύεις πλέον. Όχι. Παλιός ρουφιάνος είσαι δηλαδή. Όχι. Τι δουλειά έκανες, ρε. Εσύ θες να βρεις τον πελά σου. Μα τι δουλειά έκανες. Ήμουνα καγκελάριος. Α, τι κάγκελα περνούσες. Όχι, ρε. Γερμανίας. 65 χρονών, παιδί του Πολυτεχνείου. Φάγατε τα λεφτά με το Πασόκ. Σα σύγκρισε ο πόνος, γίνεται χρυσαυγίτες τώρα. Άντε ρε, φύγε από το σκάφο. Πόσο είσαι? 3 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Γέρος είσαι. 50. 52. Είσαμε 7 σφραγίσματα στα δόντια. 3 χρόνια. Αν έκανε 49, τώρα θα σε μισήσει. Ναι, αλλά να σε πω κάτι. Ναι, τώρα που τον έκανε 49, θα σε μισήσει. Κάτσε να ακούσουμε τον φιλάνθρωπο αυτόν. Για λέγε, ρε φίλε. Περίμενε. Αν σε είχα μαζί μου όμως στην Μπουζού μέσα, είχε να πλύνει κάλτσα και σόβρακο που θα ήταν όλα δικά σου. Στην Μπουζού, αν έμπαινα, θα είχα κάνει κάτι που θα έμπαινα στην Μπουζού. Εντάξει. Άντε, Γρηγόρη, σου εύχομαι καλή χρονιά. Γιατί στον άλλο δεν έβγαινε, δηλαδή. Εύχεται, δεν μου έρχεται. Ο άλλο πρέπει να πάρει χρήμα για να ευχηθεί καλή χρονιά. Ευχηθεί, δεν ευχηθεί. Τέλος πάντων. Παρακαλώ. Μ' αρέσει. 90-95 κενό. Το μήνυμα στο 54-340. Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδης, ο οποίος βρίσκεται από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά τοποθετεί στο αυτοκίνητό σου. Αν δεν μπορεί, το βρίσκουν αυτοί και όσοι τοποθετούν. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 18133. Μόνο 4 στην αναμονή. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε.
Πολύ καλησπέρα στο όμορφο δίδυμο. Τρίδυμο είναι τώρα. Ας είναι τρίδυμο. Τον έψησα, φίλε, έφυγε και δεν πήρε χαμπάρι. Τα παιδιά με φέραν 5 κιλά ραβανί, το οποίο θα το πάρω, θα το φάω, θα το τσακίσω μόνος μου. Έχει σαλτάρι. Μην του κάνει τέτοιο πράγμα. Το ψήρισα, πάει τώρα. Χαμπάρι δεν πήρε. Μόλις τον είπα ένα κομματάκι, ούτε τα χαιρέτησε τα παιδιά. Έφυγε σαν ζώο που είναι χωρίς τρόπους. Και εγώ έχω 5 κιλά στο ψυγείο του κλαδά. Θα τα πάρω και θα φύγω. Αγαπητέ Γρηγόρη και Κωστή, είμαι 65ης, πρώην ταρίφας. Σας έπαιρνα και παλιά στο τηλέφωνο. Όταν λες πρώην, αξιώθηκες να πάρεις σύνταξη. Ναι, ναι, στα 62 βγήκα, 61 και κάτι ας πούμε, πρόλαβα, βγήκα σύνταξη. Εντάξει, ξέρεις τώρα τη σύνταξη του Τσά είναι. Καλά, εντάξει, δηλαδή, δεν είναι. Όχι, είναι η παροιμία που λέει Γρηγόρη, ο καταρπαρά, ο καταρμπογιά, αν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Ό,τι πληρώσεις, αυτό θα πάρεις. Είμαι από αυτούς που λέω την αλήθεια, δεν θέλω να κρυφτώ. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοί μου κάνουν παράπονο, μα τι μας δίνουνε. Ρε φίλε, τι πληρώναμε, όταν κάποιος άλλος πλήρωνε στο ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ τα διπλά λεφτά, εμείς στο ΤΣΑ πληρώναμε 700 και 800 δραχμές. Εντάξει, να μην σε το χρόνο, αυτά είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που χαίρομαι να μιλάω στο ραδιόφωνο και μεσά στους δύο. Χαίρομαι που σας ακούω και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ακούω συνέχεια, γιατί είστε το πιο βερό σύνδημο. Εσείς, ο Κόκκινος, με τον Φώτη και λίγο κάπου ακούω το Σταύρο, το Κόλκα με τον Μπατζόγλου. Ο σταθμός είναι εδώ στο Μητρόπολη, δεν πάει πουθενά, η Βελόνα είναι εκεί. Να είσαι καλά. Από τα βάθη της καρδιάς μου, το έλεγε εκείνη απάτη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Λάε τον πατρόν. Πού είσαι να δεις τον κόσμο της Λάρισας. Από το Λουίς έχουν μεθύσει. Μαζί θα προχωρήσουμε. Μόλις άκουσα ότι λείπουνε 5 κιλά ραβανί, γύρισε! Λέγε. Θα του στείλω άλλα 5 εγώ, ρε. Κωστή, έχουμε μιλήσει στην άκρη του αρκετές φορές. Έχω έρθει να παλιά, τώρα τελευταία δεν σε βλέπω, δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, και εύχομαι ειλικρινά, σας ακούω, είστε το πιο φανταστικό δίδυμο. Δεν παίρνω πολύ τηλέφωνο, είμαι κατά του τηλεφώνου, γιατί όταν ευρειάζομαι την ομάδα μου με τον ΠΑΟΚ, καταρχήν είμαι φίλαθλος. Στεναχωριέμαι για τον ΠΑΟΚ. Αν ευρειάζει, δεν είσαι φίλαθλος. Κοίταξε, είμαι φίλαθλος. Άνθρωπος είναι να μην ευρειάζει. Άνθρωπος είναι. Είναι και ΠΑΟΚ. Είμαι φίλαθλος πραγματικά. Στεναχωριέμαι και για τον Ηρακλή. Δηλαδή αυτά που βλέπω και ναι. Πολλές φορές με κάνουν το παράπονο. Σε πιάσε ο πόνος, ναι. Το λέω την αλήθεια, Κωστή. Να έχεις υγεία, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Είστε το πιο όμορφο και αυτά που μαλώνετε τα κάνετε, ξέρω γιατί αγαπιέστε. Εγώ με αυτόν. Είπε προηγουμένως κάποιος φίλαθλος ότι τράβω του τα μαλλιά που δεν έχει. Ξέρω ότι είσαι το πιο φοβερό δίδυμο. Και εύχομαι από τα βάθη μου να δείτε το συνέχεια να σας ακούμε. Να εκφραστώ όπως θέλω. Ναι. Να έχουν βάλει φρένα. Να είσαι καλά. Χειρόφρενα δε αλυσίδε. Ο μάγος του στοιχήματος Κωστής Ραπτόπουλος. Τι άλλαξε. Πανελευθεριακός Σπάρτη 0-1. Τι πήγε να κάνει ο Δημόπουλος. Δεν άνοιγε ο Προποτζίδη. Άστο λέει, παίξτε τον ακονομίστε. Δεν έλειξε. Άστο λοιπόν. Αγαπητέ φίλε Γρηγόρη, είστε το πιο τρελό δίδυμο του ελληνικού ραδιοφώνου. Είστε κορόιδα που μας κάνετε ψυχοθεραπεία δωρεάν. Να είστε γεροί. Εσύ και ο Ραπ και η οικογένειά σας, εύχομαι κάθε καλό. Σας αγαπάω παλιωτόμαρα. Μύρε με τα χριστουγεννιάτικα, ρε, τις ψεύτικες τις ευχές. Δεν είπε κάτι κακό. Τις ευχές τώρα, ψεύτικες. Άσε τις ευχές τώρα. Μου στείλε ένας φίλος ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Μήνυμα. Που το έφτιαξε. Τι αμάξι. Με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ναι. Πλέον μπορεί ο άλλο μου στέλνει. Α, μου στείλει πώς το έκανε. Τι αμάξι ήταν αυτό. BMW. Τι BMW. Δεν ξέρω το. Μπορεί. 2002 πρέπει να είναι. Ιδέα δεν έχεις από αυτοκίνητα, ρε παράθεμά. Για να το δω. Μα ναι, αυτό. Μόνο. Ποια είναι. Αυτή είναι η 2002 ETI. Εγώ τι είπα, ρε βλάκα. Τι I είναι. Τι με διαβάζει. Είπα το 2002. Το απλό είπες εσύ. Αυτό είναι το σύνθετο. Είπα, ρε παιδιά, τη λέξη απλό. Είπα τη λέξη. Τι στήσεις. Τι σημαίνει TI. Δεν ξέρω, ρε φίλε. TII. Δεν με ενδιαφέρει. Αλπίνα. Δεν με ενδιαφέρει. Φεύγω, είσαι να ξέρω. Παρετήσου, γουρούνι. Ναι. Ορίστε. Εγώ μιλάω. Αυτός που με βρίζει. Εσύ που με βρίζει, ρίξε πράγμα. Εσύ είσαι πόντιος τώρα. Αυτός που με βρίζει. Να εγώ μιλάω. Εσύ, ναι. Ρίξε, ρίξε πράγμα. Γρηγόρη. Ναι. Στη ζωή μου δεν σε βρίζω. Πόντιος ούτε είναι, βρίζω τον δίπλα σου. Ναι, ναι. Αυτό που... Τέλος πάνω, να μην το πω. Να σε κάνω το εμβόλιο για τον πόντιο. Το έκανε ο πατέρας μου. Ποιο? Ο πατέρας μου ήταν πόντιος, έκανε εμβόλιο. Να σε πω κάτι. Για να ξεπεράσει το πρόβλημα. Να σε πω κάτι. Να με πεις, ρε Πόντι. Εγώ τώρα αυτό που λέω, τον παπά σου, ναι. Όταν είχα περίπτερο. Περίπτερο είχες.
Όλοι παίρνανε κοφέτες να βγάλουνε τον Ραπτόπουλο και τον Αλμπάντη και τον Σιρόπουλο. Πρόσφατα και... έχεις περίπτωρο δηλαδή. Τι? Τώρα στα κοντά έχεις περίπτωρο. Τέλος πάντων, να πω κάτι. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ Ηρακλής είπα. Όχι, εσύ ξέρω τι είσαι. Κόκκινε. Έλα, πες μου. Εσύ είσαι ο κανένας, εγώ θέλω να πω τον δίπλα. Ραπτόπουλε, τι ομάδα είσαι? Μόλις είπες ο κανένας, εξαφανίστηκε ο άλλος. Ε? Εξαφανίστηκε ο άλλος. Ποιος? Ο άλλος. Ποιος άλλος? Αφού έχουμε κανένα. Τι να σου πω τώρα, κανένα. Εγώ θέλω να μιλήσω με τον. Τι ομάδα είμαι? Αυτή που χάνει και έχει γκρίνια. Εγώ θέλω να μιλήσω με τον Ραπτόπουλο. Εσύ να μιλάω, βρε Πόντια, με τα ρουθούνια τα μεγάλα και το τετράγωνο. Θέλω να μιλήσω. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο. Που χάνει. Εσύ έχει θα μιλάς, Κόκκινε. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο. Εγώ δεν μίλησα. Ξέρω. Περιμένω μισή ώρα. Εγώ δεν μίλησα. Με τον Ραπτόπουλο. Δεν μιλάω. Πού να συνεννοηθεί με τον Πόντια τώρα. Εγώ επειδή άκουσα στα ραδιόφωνα ότι ο Ραπτόπουλος γαμάει του χαμούρα τη. Εγώ σου έχω πει ότι είναι βλαμμένο. Βλάκα είναι. Απ' την αρχή σου το είπα, εσύ έπινε. Και Πόντιος και Βλάκας. Εσύ, άστον, αυτός μπορεί να είναι η ειδονή του αυτό το πράγμα. Ξεσπάθος, το είπε τώρα, άστον. Μας έβρεσε μια χαρά. Εντάξει, βρε τι. Για δύο, τρεις, Καταρχήν οι Πόντιοι είναι δύσκολοι στη συνονόηση, να ξέρεις. Άμα τύχεις Πόντιο εργοδότη, Πόντιο συνεργάτη, Πόντιο είσαι ασύλλητος. Όταν λέτε ότι θα έχει ξυλοπόδαρο στο Λάκη και Άγιο Βασίλη στο City Store, ΠΑΟΚ, εννοείται και τον Κλάους ξυλοπόδαρο. Και τον πείσε βαράκι ο Βασίλη. Άκου τον αλήτη. Παοξίζει ήταν αυτό. Ναι, άμα πάρει τη Σάλκε πρόκει θα του κάνει θεού. Εννοείται, ρε φίλε. Έτσι είναι. Ο Έλληνα. Παρακαλώ. Ορίστε. Κόκκινε. Έλα, φίλε. Μαζί μιλάμε. Βεβαίω. Ο Ρουφιάνο δίπλα σου είναι. Μην μιλά έτσι. Γιατί εσεί πώ μιλάτε. Τώρα με συγχωρείς. Ναι, ρε, μήπως μπερδεύεσαι. Κάτσε, περίμενε, ναι, Κόκκινε, θέλει... Κόκκινε, κάτσε. Εσείς πώς μιλάτε, ρε φίλε, στο ράδιο? Ναι, φίλε, εμείς. Όταν λέμε κάτι το οποίο είναι μεμπτό, το πληρώνουμε. Εσύ το λες στην τζάμπα, αλλά δεν κατάλαβα. Λέγε, ρε Βλάχο, λέγε, σ' ακούμε. Ραπτόπουλε, θα μας πεις ο πατέρας σου εκείνο το παιχνίδι που έστεισε μέσα στην Τούμπα, ποιο ήταν, ρε φίλε? Έστεισε ο πατέρας μου παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Ναι, παίζοντας σαν παίκτης του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι πήρε τη μάνα σου. Ο πατέρας μου και έχεις προηγούμενο. Κόψους και τους δύο. Γεια χαρά. Κόψους και τους δύο. Ήτανε μεγάλη ιστορία. Τον έκοψα μακριά, εσύ τον κατάλαβες. Παρακάτω, λέγε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Το παιχνίδι που πούλησε ο ΠΑΟΚ και δεν έπαιξε ο πατέρας μου και ο Λιτόπουλος ήταν με τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα. Ένα στημένο 0-4 που δεν έπαιξε ο πατέρας μου και ο Λιτόπουλος και έμπαινε ο Σιδέρης από την παραλία μέχρι να πούμε το Σέιχ σου. Ο ΠΑΟΚ το πούλησε το παιχνίδι εκείνο. Το 0-4. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Ναι. Καλώς τον. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Η καλησπέρα. Διοίκηση του ΠΑΟΚ το πούλησε εκείνο το 0-4. Γι' αυτό δεν παίξε. 2-0 τα τρίκαλα με τον Πανθρακικό, 1-0 ο Χαρναϊκός στον Αγροτικό Αστέρα. Συγγνώμη, φίλε, ακούμε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από το Κυλκής, κυτρινό μαύρο Κυλκής. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, όλο το Κυλκής είναι Αριανή, είναι γνωστό. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Τι έχετε να πείτε τώρα με τον Άρη που θα παίξει με τον Ολυμπιακό? Σοβαρά όμως μιλήστε. Εγώ, φίλε μου, έχω ένα γνωστό στην Καστέλα. Ραπτόπουλε είπε. Ο οποίος λέει ότι βρωμοκοπάει μεθάνιο. Ραπτόπουλε είπε. Μόλις ακούσα την κλήρωση. Ραπτόπουλε είπε. Ο κύριος Ραπτόπουλος τι θα πει? Τι θα πω εγώ? Ναι. Κοιτάξτε να πάρετε κάνα μπέκτη πίσω στην άμυνα, κάνα center back, κάνα half. Μ' ακούσε εμένα? Ναι, ναι. Μ' ακούσε εμένα, μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, να φτιάξετε λίγο την άμυνά σας. Και παρακαλέστε τον Πέντο να βάλει 4-5 αναπληρωματικούς να έχει αξιοπρέπεια το σκορ. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να πεις εσύ? Ναι, μιλάω εγώ τώρα. Ναι, για πες. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα το πήραμε από τώρα και το ξέρετε. Α, μην το λες αυτό. Έχεις και τον Τενέ απέναντί σου. Ο Απόλλωνος Σμύρνης θα φέρει χ τώρα. Κιλαμία χ θα φέρει. Δεν ξέρω τι θα φέρει. Ξέρουμε. Έχεις πληροφορία, φίλε, ή έτσι το λες? Πληροφορία. Όχι, έτσι φαντάζομαι. Λοιπόν, φαντάζει. Και το κυπελάκι περνάμε το Ολυμπιακό και μετά ερχόμαστε στη Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ παιχνιδάκι. Ο ΠΑΟΚ είναι παιχνιδάκι. Είναι ο ΠΑΟΚ. Ή ο Ολυμπιακός είναι ομάδα φέτος με τη Σφυρίχτρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλό σου? Δεν έχω αντίπαλο το ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακό έχω αντίπαλο. Εσύ τι είπες το μεσημέρι που έχεις αντίπαλο τον Ολυμπιακό? Τσιπουράκι είπε για. Α, μπράβο, μπράβο. Με γλυκάνισε το είπες? Όχι, κανονικά. Όχι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Λοιπόν, επειδή τα αρσενικά τα ξεχωρίζεις. Ο φίλος ο οποίος με έστειλε φωτογραφία, ναι. Απλό είναι, πες, λέει, μακάρι να ήταν TI.
Τι Α είναι, ρε. Δεν ξέρω αυτό που φτώνει και ξέρει εσύ. Φέρε το δώρο. Κάτσε το δώρο. Στέλνει μήνυμα, λέει απλό είναι. Μακάρι να το. Α, ναι, απλό είναι. Α, από το κατα... τώρα από το κατάλαβε. Από τα φανάρια. Από το γυάλισμα. Μονά είναι τα φανάρια. Έχει δίκιο. Θε. Τι καραγκιό. Ναι. Πάμε στο επόμενο, κύριο. Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Κόκκινη. Όρθιοι όλοι τα γραφεία. Ναι. Καλώ το 204. Τι κάνετε. Ερωτική πόλη. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Τι κάνει ο κύριο Σάβα. Ο κύριος Σάβας έχετε τους απεριόριστους... Δεν έστειλε καμιά γαλοπούλα να μας λένε ότι είμαστε άνθρωποι του Ολυμπιακού. Έστειλε, προσέξτε όμως, περιμένει εκείνο το στίχημα που βάλατε με τα τρίγωνα πανοράματος για την εκπομπή, για την επληροφορία που σας έδωσε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν το είπατε στον συνεργάτη σας, τον κύριο Ραυτόπουλο. Θέλω να το εκμυστρευτείτε πριν ένα μήνα τι σας είπε ο κύριος Σάβας. Για πείτε μου, δεν, ειλικρινά δεν θυμάμαι. Δεν σας είπε ότι για μια καινούργια εκπομπή και λέτε όχι, αποκλείεται. Σας το είπε. Δεν έβαλα στήριγμα. Κύριε Ραυτόπουλε, να ρωτήσω. Τρεις γραμμές πριν που πήρε ο περιπτεράς ο πρώην από την Καβάλα, μήπως και εκείνος συνεσφέρει από τον οβολό του για τον Έρανο τότε. Για το High Lux στο Ιώτα. Ρωτάω εγώ, αλλά είναι για προχωρημένους αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε μου, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα για τον νεαρό που πήρε από τον Κλικής, αυτόν που φίλησε δαχτυλίδι. Τη χάρη θα την κάνει ο κύριος Μπέντο. Με 6 αναπληρωματικούς θα έρθει να πάει το σκορ σε αξιοπρεπέστατα όρια, έτσι. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, 1-1 στο πρώτο μάτς και 3-1 στο δεύτερο, δεν είναι ωραίο σκορ? Έδωσε είδηση σήμερα. Αν ναι. Θέλει να πεθάνει φτωχό, πάνε πόντα ρε όβαρε 1,5 ημίχρονο Άρη. Μάλιστα. Βάλε ό,τι έχει και δεν έχει, βάλε. Μάλιστα. Κύριε Κόκκινε, θα παρακαλούσα πάρα πολύ το χθεσινό ακροατή, τον κύριο Μάρκο. Ναι. Που με έκανε την τιμή και με κάλεσε για ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη. Σ' αγαπάει ο Μάρκος πολύ. Βεβαίως. Θα παρακαλούσα όμως τον κύριο Μάρκο, γιατί έχω εμπειρία από έναν άλλον ακροατή που ήθελε να με κεράσει καφέ και με πήγε στα κημητήρια της Θέρμης, σε μια κηδεία εκεί με έδωσε ραντεβού, γιατί ήταν τζάμπα ο καφές. Θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ όταν θα έρθω με το Ματίς το κόκκινο στη Θεσσαλονίκη. Η Κούκη θα είναι μαζί σας. Θα πάρουμε το γάτο της βαφτισιμιάς μου, ναι. Την Μπούκη, όχι την Κούκη, τη σκυλίτσα. Την Μπούκη θα πάρουμε με το ένα τα κατάκια της. Το μαύρο, το ασφαλό μαυρό που το φωνάζει η βαφτισιμιά μου Παοξή. Μάλιστα. Θα το πάρουμε και αυτό μαζί σε ένα καλαθάκι και θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ να πάμε μέχρι τη Σιάτισσα στη στροφή της μπάρας στο Μάρκο το Ζάβαλε να φάμε μία φασολάδα και ένα ριζόγαλο και ας έχουμε και τα Στέφανα που είπε μαζί για να πάρουμε φόρα από το εργοστάσιο του Παπαγεωργίου να κατεβούμε από τη Χαραμάδα. Να μην προλάβουμε να πάμε μέχρι τον Πελεκάνο επάνω. Να είστε καλά, κύριε μου. Την καλησπέρα μου και την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Ναι. Να είστε καλά, κύριε απόγονε του στόλου. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Ο Ραυτόπουλος είναι εκεί. Τον δώσαμε. Άντε πάλι. Λίγα λόγια για τους Πόντιους, γιατί θα έρχομαι να παντουκάπαια τον Γρηγόρη. Καλά θα κάνει να έρθεις. Άμα είσαι και καζονοκέφαλος, να έρθεις. Γιατί μας ανεβάζει, έτσι μας κατεβάζει, αλλιώς τι είναι αυτό το πράγμα. Εσύ, αυτός μισός πόντιος είναι. Ναι, το ξέρω, καλά το ξέρω. Ναι, μόλις το συναντήσεις, θα σου πει εγώ τους πόντιους, τους αγαπάω. Η καλή, μισός πόντιος είμαι. Όχι εγώ, ο κόκκινος το είπε. Ρε, θα τον πω, θα έρθει στο Χάρμπαλ, θα τον πω, ξέρει αυτός τον Παύλο. Κατάλαβα. Θα ζαργήσεις κολοτούμπες εκεί. Γόρι, να είστε καλά, καλές γιορτές. Και εσύ, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά, με βγάλατε και μπέλο εμένα γιατί είμαι βραχνή, άρρωστη είμαι και με βγάλατε και μπέλο. Να είσαι καλά, η φωνή σου είναι υπέροχη. Όχι, τον έδιωξα. Αμάν, μωρέ. Ναι. Με άκουσα, Γρηγόρη, τον αρέσουν τα παλιά τα αυτοκίνητα. Ναι, ισχύει. Ναι, και όχι τον αρέσουν, έχει φετίχ. Πώς? Έχει φετίχ με τα παλιά αυτοκίνητα. Λοιπόν, δεν είναι εκεί τώρα. Όχι, σου λέω, ειλικρινά. Α, νόμιζε καλαμπούρι με κάνει. Όχι, ειλικρινά. Άκου, έχω ένα. Πρέπει να πάμε σε μια κηδεία και οι δύο και έφυγε πιο νωρίς. Α, κηδεία θα πάρει. Λοιπόν,
Έχω ένα αυτοκίνητο, είναι από το 70 τα πρώτα, άμα θυμάσαι τα Audi 100 που βγήκαν οι λιμουζίνες. Άμα σου πω ότι θυμάμαι, θα σου πω βλακεία. Δεν θυμάσαι, τέλος πάντων, δεν τα χαρτιά μου εγώ ακριβώς. Δεν είμαι με τα αυτοκίνητα, δεν το έχω. Ναι, επειδή τον αρέσει και το έχω στο κτήμα εγώ και δεν το κυκλοφοράω εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Και είναι δηλαδή καλό, αν μας θέλει μια που βρήκε και μάστορα να το φτιάξει. Ναι. Είναι φτιαγμένο, δεν έχει πρόβλημα, απλώς δεν το έβαζα μπροστά. Θέλει λίγο φτιάκ, όχι λίγο, να το δει ας πούμε. Ναι. Και τέτοια. Και άμα θέλει να του το χαρίσω, γιατί το έχω εγώ στην αυλή, δεν το κυκλοφοράω. Και πιάνει χώρο. Εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα. Αυτός έχει τρέλα με τις BMW τις παλιές, 2002. Θέλει πίσω, αυτό, του αρέσουν αυτό, τα πίσω κουνητά. Ναι, άκου να σου πω, αυτό είναι 1600. Ναι. Μπροστινή κίνηση έχει, είναι και γαμώτα αυτοκίνητα δηλαδή. Το κατοστάρισε, λέω, το πρώτο που βγήκε η λιμουζίνα. Μάλιστα. Θα τον ενημερώσω. Και θα τον πάρω άμα είναι εγώ το βράδυ. Να τον πάρεις όποτε θέλεις. Έγινε Γρηγόρη. Να είσαι καλά. Μπορώ να πω κάτι τελευταίο. Αρκεί να μην βρεις ό,τι αγαπάς πες. Δεν βρίζω Γρηγόρη, όχι δεν βρίζω. Λοιπόν, θέλω να πω, να πω κάτι στον κύριο από την Καστέλα. Είμαι παοξού καταρκήν. Και καλά ξηγέσαι. Μπράβο. Θέλω να τον πω αυτόν τον κύριο στην Καστέλα. Ο Θεός να τον κάνει κύριο. Ο Θεός θα τον κάνει κύριο. Ο Στόλος είναι ακόμα εκεί. Κλείσε βρε, κλείσε βρε σουβιά, κλείσε. Τελευταίος, ναι. Ή τελευταία. Τώρα τι έγινε, γίναμε εσύ και ομοί. Τι έγινε ρε πολίτη. Τους κόβω. Α, πέσανε. Και αυτός που του τυπάει τι είναι. Α, να. Περικαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο κύριος Ραπτόπουλος και ο κύριος Κόκκινος. Σωστά πήρατε. Μπράβο, χαίρομαι. Θα πω καλά Χριστούγεννα. Έχουμε και αύριο, δηλαδή αύριο δεν θα μας πάρετε. Αύριο μπορώ εμείς ακούω κύριε Κόκκινη, τι να κάνω. Δηλαδή τι έχετε αύριο καλύτερο να κάνετε, για πες το. Εργασία, εργασία και χαρά. Μπορεί να μην έχουμε τώρα άλλο. Είστε ευτυχείς που εργάζεστε. Αν θέλεις, ο τουρ. Έλα, τι σε βοήθα λίγο. Δεν αμφιβάλλω. Είστε ευτυχείς. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Που έπεσε μέσα στις προβλέψεις του. Σε τι απ' όλα. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε Μαγκόρνο Καραμπάχ, όπως λέγανε εκείνη. Πήρε τα πάνω του νίκης, έβαλε 12 γκολ. Ναι. Και εγώ άλλαξα ομάδα. Θα γίνω ΠΑΟΚ τώρα. Από Μπαρτσελόνα ΠΑΟΚ. Ήρθε Μπαρτσελόνα. Ήμουν Μπαρτσελόνα, τώρα θα γίνω ΠΑΟΚ γιατί βάζει πολλά γκολ. Μάλιστα. Τι να κάνω, οι μεγάλες, ορίστε. Με γλυκάνισο το πίνεις ή χωρίς. Όχι, σκέτο πίνω, σκέτο. Σκέτο. Γράπα πίνω, γράπα. Γράπα, Ναι. Αν θέλεις, θέλω το Σάββατο να σε κεράσω. Να έρθω στο γνωστό κουτούκι, μάλιστα. Εκεί στο γνωστό στέκει, εκεί. Εκουζουλάθηκες πολύ, μου φαίνεται. Έγινε, άτσι. Καλά Χριστούγεννα. Και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, μάλιστα. Μη λες έτσι, ρε, μη λες έτσι, μπορεί να μην είμαστε εδώ, ρε. Γιατί, μπορεί να είμαι εγώ, το ξέρεις. Είπα ευτυχισμένος ο καινούργιος σου, κακό είναι. Α, κύριε Ραπτόπουλε. Α, να καθίσεις, παρεξηγήσε κιόλας. Στείλ τον αρέ, άτερε τώρα. Του δίνουμε ευχές και δεν θέλει. Τώρα τι έγινε, επειδή είπα, έγινε ο ένας και όμοι, δεν με κοιτάς. Δεν με γάβρας πια δηλαδή. Γελάει τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Μας κάνατε παρέα για 2 ώρες, περάσαμε πολύ καλά. Ελπίζω κι εσείς το ίδιο. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά το 3ο ημίχρονο. Κανελάκης Κέρτσος Δήμου με τα τελευταία νέα. Να πω τίποτα. Γεια. Τα. 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 Γεια. Τα.